Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χάρη τιμή το ΜΕΡΣ και απόψε μαζί σας. Εδώ πρώτα. Τηλεφωνήστε στους φίλους σας. Αυτό δεν σας το λέω κάθε φορά. Κάποια φορά το λέω, κάποια δεν το λέω. Όλες οι εκπομπές έχουν ένα ενδιαφέρον. Αυτή η απόψε όμως έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί αφενός μεν είναι για ένα θέμα τεραστίων διαστάσεων, αφετέρου δε είναι γιατί περισσότεροι από εσάς, ξέχασα πάλι το μικρόφωνο μου, με συγχωρείτε, έχουμε κάτι τεχνικούς εδώ, αητούς. Και βεβαίως θα είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά στοιχείων τα οποία είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε, απλώς για την ιστορία. Διότι καμιά φορά βλέπουμε και ακούμε πολλά. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις. Δεν μπορεί να έρθετε εσείς από τις θέσεις που βρίσκεστε εδώ, στη δική μας πλευρά. Και καλύτερα, γιατί έτσι αισθάνεστε λιγότερη αηδία. Αηδία, πραγματικά. Για πολλούς από αυτούς που μας περιστοιχίζουν, που θεωρούνται σπουδαίοι, που είναι μέλη μιας μαφίας, κυριολεκτικά, η οποία, ναι μετέ, για αρκετά χρόνια, την καλή διάθεση, την ευψυχία, την καλοσύνη όλων όσων παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και όλων των αδελφών Ελλήνων που ζουν κάτω από αυτό το καθεστώς. Βέβαια, μέσα στον χώρο τον πολιτικό, για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν και αδάμαντες. Και η ευθύνη δεν είναι μόνο του πολιτικού κόσμου, είναι όλων αυτών των κυρίων που αποτελούν αυτό που λέμε κατεστημένο. Εκεί είναι η αηδία. Ας έρθουμε όμως σήμερα σε ένα τεράστιο ζήτημα. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα έχετε πολλές πληροφορίες, πολλά στοιχεία. Θα εντυπωσιαστείτε και θα έχετε κάποια συμπεράσματα για την υπόλοιπη ζωή σας, να τη λέτε και στους άλλους που δεν παρακολούθησαν αυτή την εκπομπή. Θα έλεγα ότι αυτή η εκπομπή είναι από τις μοναδικές. Γι' αυτό λέω, τηλεφωνήστε και στους φίλους σας. Κάντε κάτι μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε. Πριν από αυτό, υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα, κάτι που σας οφείλουμε πριν μπούμε στην εκπομπή. Υπάρχουν πολλά τηλεφωνήματα και πολλές επιστολές από τους τηλεθεατές μας για το θέμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Σκληρές ερωτήσεις, σκληρές επιστολές. Τέλος πάντων, εμείς θεωρούμε ότι όταν κάποιος δεν υπάρχει πια, υπομάλης πρέπει να κρατάμε τα όπλα για την περίπτωση που θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες κριτικές. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε από αυτή την εκπομπή και ούτε το φαινόμενο θα μπορούσε να μπει σε μια τέτοια περιπέτεια. Ίσως έγιναν κάποια παραπάνω από αυτά που έπρεπε να γίνουν, ίσως και παρατράγουδα να είχαμε. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτή η γυναίκα έμεινε στο προσκήνιο για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διασκέδασε, μας διασκέδασε. Μας εντυπωσίασε με την διάθεσή της για να υπάρχει και να δημιουργεί. Και οι αρμόδιοι κριτικοί του θεάτρου και του κινηματογράφου δεν νομίζω ότι είχαν συμφωνήσει μαζί της να τις γράφουν καλές κριτικές. Άλλοτε είχαν κακές, άλλοτε καλές. Ήταν ένα πρόσωπο που, θα λέγαμε, είχε μία πορεία μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη, θα λέγαμε, φαινόμενο στο ελληνικό θέατρο και στο ελληνικό κινηματογράφο. 3-4 γενιές
τις κάλυψε. Αυτό είναι το σπάνιο. Και όχι με μικρή επιτυχία. Από εκεί και πέρα, για όσα εσείς κρίνετε σαν υπερβολές, δεν νομίζω ότι τώρα θα ήταν η κατάλληλη ώρα. Δεν ξέρω και αν ποτέ πρέπει από εδώ και πέρα να είναι. Για κάποια πράγματα, για κάποια, δεν είναι λεπτομέρειες ίσως, είναι ουσία. Αλλά δεν έχει καμία σημασία πια. Κάνει να αποκυρωθούν κάτι επάνω σε αυτό. Ναι, βέβαια. Πράγματι, όπως το ραντεβού μας με τον κύριο Σοφιανόπουλο της Πέμπτης και η φοβερή εκπομπή που θα ακολουθήσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η αλήθεια είναι πράγματι ένα φαινόμενο, όπως το είπατε. Και ο Χόρν κάποτε είχε πει ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αν έβγαινε επί σκηνής και διάβαζε τον τηλεφωνικό κατάλογο του ΟΤΕ, το θέατρο θα γέμιζε. Είχε πει ο Χόρν. Και πράγματι. Ο οποίος τη βαθμολόγησε στο Εθνικό Θέατρο και έχασε τη δυνατότητα να είναι μέλος του θεάτρου. Ναι, μην ξεχνάμε ότι ο Τσόρτσιλ είχε φύγει από όλα τα σχολεία διότι δεν τα πήγαινε καλά στα μαθήματα. Όχι, λέω απλώς σαν περιστατικό το αναφέρω. Ναι. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος έκανε λάθος. Ναι, ναι, όχι. Ναι. Σκόπιμο. Ήταν ναι, πώς έρχονται τα πράγματα. Ναι. Και ήταν πρωτίστως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, διότι εγώ έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέατρο. Ένα φαινόμενο επαγγελματίου. Ήταν στη δουλειά της άψογη. Δηλαδή, ουδής μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο από αυτή. Όταν ξεκινούσε να κάνει κάτι, ήταν τα πάντα επαγγελματίες. Και πράγματι, ένα φαινόμενο το οποίο αμφιβάλλω αν υπάρχει και σε καμία άλλη χώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω χώρα όπου ένας ηθοποιός επί τόσα πολλά χρόνια να είναι ο πρώτος στο θέμα αυτό το οποίο έκανε. Σκληρή η μοίρα της, άσχημο αυτό το οποίο συνέβη, αλλά το πεπρωμένο λέει φυγή να δύνατον και έτσι πάντως έχει αφήσει στον πολύ τον κόσμο τις καλύτερες αναμνήσεις. Πράγματι, όπως το είπατε, διασκέδασε τους Έλληνες μικρούς και μεγάλους επί δεκαετίες. Είχε έτσι ένα έμφυτο τρόπο να τα κάνει όλα παιδιάστικα. Και αυτό ήταν το μυστικό. Το χαρούμενο, ναι. Ήταν κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να το κάνεις. Παρέμεινε ακόμα και σε αυτή την ηλικία, όχι ήταν μεγάλη δηλαδή, αλλά παρέμεινε σαν απόδοση προς τον κόσμο ένα παιδί, ένα νέος άνθρωπο, ένα τίποτα, σαν ηλικίας. Και αυτό το κάτι δεν μπορείς εύκολα να το φτιάξεις. Αυτή ήταν η Βουγιουκλάκη, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα, αλλά... Ηθοποιός που δεν μεγάλωσε ποτέ. Ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Εμείς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε άλλο και για τις παρατηρήσεις και τα τηλεφωνήματά μας, νομίζω ήδη σας έχουμε απαντήσει. Να έρθουμε σε μία υποχρέωση που είχαμε αναλάβει, να σας δείξουμε. Κύριος Σοφιανόπουλος είχε πει για ένα μηχανισμό. Κύριε Σοφιανόπουλε, πείτε, γιατί δεν το είχατε φέρει. Ναι, το είχα ξεχάσει αλήθεια αυτή τη φορά, δηλαδή είχε έρθει αλλά δεν το είχα δει. Αυτό, κυρίε και κύριοι, είναι το εξάρτημα που λέγαμε την άλλη φορά, το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα αυτοκίνητο και να χρησιμοποιήσει αυτό το κοινό αυτοκίνητο, το οποίο σήμερα υποχρεωτικώς χρησιμοποιεί μολυβδούχο βενζίνη, να χρησιμοποιήσει αμόλυβδο. Έχουμε αυτά τα ακροφύσια τα οποία βιδώνουν εδώ στις δύο μεριές, μία εδώ και μία εκεί, και αυτό παρεμβάλλεται το εξάρτημα μεταξύ της αντλίας βενζίνης και του καρμπιρατέρ, και μπορείτε κάλλιστα με αυτό το πραγματάκι για περίπου 300.000 χιλιόμετρα να μετατρέψετε το αυτοκίνητό σας από αυτοκίνητο χρησιμοποιών την μολυβδούχο, όπως είμαι, η οποία έχει τον τετραεθυλίουχο μόλυβδο μέσα, ο οποίος είναι πολύ καρκινογόνος, και αυτό το βρήκαν οι Εγγλέζοι, και αυτό είναι ένα από τα δείγματα τι έχει μέσα με φίλτρο. Αυτό... Όχι, δεν είναι φίλτρο, είναι το μέταλλο από το οποίο περνάει με πίεση η αντλία και δέχεται τεμαχίδια του μετάλλου αυτού, τα οποία αντικαθιστούν το θέμα του τριετυλίουχου μολύβδου, και έτσι μπορεί το αυτοκίνητο, ο κινητήρας δηλαδή, κάλλιστα να κινηθεί χωρίς πρόβλημα. Χωρίς να κάνουμε διαφήμιση στο προϊόν, το οποίο δεν θα το αναφέρουμε, ναι, υπάρχει όχι. Στην Ελλάδα ναι, αυτό σήμερα. Όσοι θέλουν, γιατί μου είπαν, όσοι θέλουν από εσάς, κύριοι,
να αποτανθείτε σε εμάς κάτω στο 2280-820 και από εκεί έπειτα να περαιτέρω να δώσουμε, γιατί δεν πρέπει, όπως είπατε. Όποιος ενδιαφέρει, αλλά αυτό έτσι, το είναι ένα εγγλέζικο προϊόν, το οποίο το δώσανε αυτό ακριβώς οι Εγγλέζοι εις τους Ρώσους Σοβιετικούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί δεν είχαν καλές βενζίνες για να μπορέσουν να κινηθούν καλά τα Spitfire τότε, τα οποία τους είχαν δώσει, τα οποία δεν πηγαίνανε με τις ρώσικες βενζίνες. Μάλιστα. Και το άλλο θέμα, οπότε, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γίνεται μια προσπάθεια τώρα στην κοινότητα ο ΦΠΑ να πληρώνεται εις τη χώρα παρασκευής, κατασκευής ή παρασκευής του προϊόντος, αν είναι μηχάνημα κατασκευής, αν είναι κάποιο τρόφιμο, κάτι άλλο παρασκευάζεται, και όχι στη χώρα καταναλώσεως. Τα κατάφερε η ελληνική κυβέρνηση, αυτό το κράτος των Αγίων Ανθρώπων, και έδιωξε και την Goodyear από εδώ, το ξέρετε αυτό. Η Goodyear έκλεισε. Πριν μερικά χρόνια είχαμε καταφέρει οι συνδικαλιστέ, εντός παρενθέσεως, και όλο το ελληνικό κατεστημένο αυτής της καρτικής μηχανής που μόνο διάλυση της χώρας έχει επιφέρει, να διώξουμε και την Pirelli. Είχαμε δύο εργοστάσια παρασκευής ελαστικών. Η Goodyear πέρσι, κύριε Χούντα, είχε περί τα 2 δις κέρδη. Καμία από τις μεγάλες εταιρείες δεν μπορεί να βγάλει κέρδη πάνω από ένα 5%. Δηλαδή, ο κύκλος εργασιών της Goodyear πρέπει να είναι της τάξεως των 40 δις. Το 18%, το 20% το ΦΠΑ, είναι τι σωτό, είναι 8 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 8 δισεκατομμύρια, κύριε Παπαδόπουλε, και όλοι εσείς κύριε Παπαντονίου που λέτε ότι η οικονομία πάει καλά, εάν εφαρμόσει η κοινότητα τελικώς, που όταν ξεκινάει στην κοινότητα προχωράει, αυτά τα 8 δις τα οποία θα εισέπρατε η Ελλάδα, διότι η Goodyear τα παρήγε στην Ελλάδα, σήμερα θα ταξιδέψουν σε μια κάποια άλλη χώρα της κοινότητας από την οποία θα εισαχθούν τα ελαστικά, διότι εκεί παρήχθησαν. Και επειδή κατά πληροφορία στο εργοστάσιο φεύγει από εδώ, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί, και πάει στη Σμύρνη, πάει στην Τουρκία. Και η Pirelli νομίζω πήγε εκεί. Θα έρθουν τα ελαστικά από την Τουρκία, και τότε, κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Σιμίτη και οι λοιποί εσείς, αυτά τα 8 δισεκατομμύρια, κύριε Χούντα, θα φύγουν από την Ελλάδα και θα πάνε στην Τουρκία. Το Pirelli πού πήγε το σαν ΦΠΑ. Δεν το ξέρω. Την Pirelli νομίζω το έκλεισε τελείως. Η Pirelli έχει δεκάδες εργοστάσια ανά τον κόσμο. Στην Τουρκία πήγε. Ναι. Δεν το ξέρω. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Επήγαμε εμείς να εκβιάσουμε την Pirelli. Δηλαδή πήγε ο ψήλος να εκβιάσει τον ελέφαντα. Και όλα, καθώς καταλαβαίνετε, αυτά δεν είναι για να εκβιάσουμε δίθεν την Pirelli. Ήταν για να κλείσει το εργοστάσιο. Αυτοί είναι βαλτοί να διαλύσουν τον τόπο. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Και ειδού ένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Έχουμε το δημοσίευμα εδώ. Και τι γίνεται, πρέπει να γίνει κατανοητό ένα πολύ απλό πράγμα, κύριε Χούντα. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών και όλο αυτό το κατεστημένο, εκτός του νόμου 1083 που διέλυσε την οικονομία, έχουμε και το νόμο που αν κάποιος δεν πληρώσει τον άμεσο φόρο, αντικειμενικά κριτήρια κτλ, κτλ, του κλείνει το μαγαζί, έτσι, ή την επιχείρηση. Θυμόσαστε εκείνο τον πτήνο τρόφο που λέει, ρε παιδιά, εγώ έχω 500.000 κοτόπουλα και με τα αντικειμενικά κριτήρια σήμερα μου βάλανε τόσο σε κάθε κοτόπουλο επί τετραγωνικά και έτσι κι αλλιώς αλλιώτικα. Και την έκλεισε. Σιγά σιγά άρχισε και η εισαγωγή αυτών. Ό,τι πάβει να παράγεται στην Ελλάδα εισάγεται από το εξωτερικό. Εάν λοιπόν θεωρητικά πούμε ότι μία επιχείρηση της τάξεως του 1 δισεκατομμυρίου σαν κύκλο εργασιών τζίρου, τα καθαρά της κέρδη πόσα να είναι, να είναι 30, να είναι 40, να είναι 50, να είναι 60, να είναι τα καθαρά κέρδη, δεν είναι πολλά, έτσι. Απόδειξε ότι είπαμε, η Goodyear είχε όλα και όλα καθαρά κέρδη 1.800.000. Αλλά αυτό είναι ο άμεσος φόρος. Από το 1.800.000 με 38% που πληρώνει οι ανώνυμες εταιρείες στα καθαρά κέρδη, πέστε 40, πέστε 800 εκατομμύρια είναι η άμεση φόρη. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ενώ η άμεση φόρη είναι 800 εκατομμύρια, η έμεση φόρη, το ΦΠΑ, είναι 8 δις. Σε μια επιχείρηση λοιπόν του 1 δισεκατομμυρίου, ο ξεκαθαρισμένος σίγουρος φόρος είναι 180 εκατομμύρια. Ενώ τα καθαρά κέρδη μπορεί να είναι και καθόλου. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν ζημιά, έτσι δεν είναι. Αλλά ο κύκλος εργασίας γίνεται. Ο έμεσος φόρος λοιπόν είναι τα πολλά λεφτά. 87% των εισπράξεων των φορολογικών από το Υπουργείο Οικονομικών είναι η έμεση φόρη.
Τι κάνει λοιπόν ο κ. Υπουργός τώρα? Κλείνει την επιχείρηση επειδή δεν εισέπραξε τον άμεσο φόρο, ο οποίος είναι καθόλου ή ελάχιστο, και χάνει τον έμεσο φόρο που είναι 18%. Τι σας ρωτώ, κύριε Χούντα, τόση βλακεία είναι δυνατό να υπάρχει? Ας πάρουμε την περίπτωση αυτού του ανθρώπου με τα κοτόπουλα. 500.000 κοτόπουλα με περίπου 500 δραχμές, λέω, συν πλην τώρα το κιλό, έτσι. 500.000 κοτόπουλα με 750, με 1,5 κιλό το κάθε κοτόπουλο, είναι 750.000 κιλά σαν κρέας. Εάν το πάμε στη βιομηχανική προσθεμένη αξία, όπου τουλάχιστον πάει ένα χιλιάρικο το κιλό, όταν το πάρεις ψητό ή έτσι στο εστιατόριο, μιλάμε για 750 εκατομμύρια ήταν ο κύκλος εργασιών αυτούς. Τα κοτόπουλα συνήθως ψήνονται στις ψητεριές και πουλιάνται στον κόσμο ή πάνε στην νοικοκυρά. Και αυτό το πράγμα έχει 18%. Ο κύριος λοιπόν Κανελόπουλος, και είναι ζήτημα όλα αυτά τα πτηνοτροφεία, στέκουν δεν στέκουν? Το κλείσε ο άνθρωπος γιατί δεν μπόρεσε να πληρώσει, το θυμόσαστε που είπε, εγώ πήρα λέει 3,5 εκατομμύρια φόρο, αυτοί μου βάλανε 11,5 τώρα με τα αντικειμενικά κριτήρια, εγώ τόσα λεφτά φόρο να πληρώσω δεν έχω και προκειμένου να καταλύσω κλειδί φυλακή, το κλείνω. Επειδή λοιπόν ο κύριος Κανελόπουλος, αυτός ο σοφός άνθρωπος, δεν μπόρεσε να εισπράξει το 11. Κανελόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, με συγχωρείτε, ο Υπουργός Οικονομικών, λάθος, Παπαδόπουλος, και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δεν μπόρεσε να εισπράξει το 11 εκατομμύρια, έχασε στα 750 εκατομμύρια το 18%, το 20, πέστε, 2,75, 15, 16. Έχασε τα 150 εκατομμύρια τον έμεσο φόρο, επειδή επέβαλε στον άνθρωπο μια άμεση φορολογία, την οποία δεν άντεχε η επιχείρηση, των 8 εκατομμυρίων. Και σας ρωτώ, ποιος άνθρωπος μπορεί να έχει τόσο μυαλό, όπου κλείνεις μια επιχείρηση για μια άμεσο φορολογία αστιοτάτη και χάνεις τον έμεσο φόρο που είναι η ουσία των πραγμάτων? Ο ΦΠΑ δηλαδή. Μάλιστα. Αν είχαμε κατά αναλογία, αν φερειπίνεται... Και τα αντικειμενικά κριτήρια... Διέλυσαν. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τα αντικειμενικά κριτήρια έχουν κριθεί από κάποια δικαστήρια ότι είναι αντισταγματικά. Στη Θεσσαλονίκη, ένα δικαστήριο. Ένα δικαστήριο, μια απόφαση, και είπαν αντισταγματικό μέτρο. Για τους τηλεθεατές λέμε λοιπόν ότι από τον κύριο αυτόν που είπατε που είχε τα κοτόπουλα θα εισέπρατε το Υπουργείο Οικονομικών 140 εκατομμύρια. 140 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Τα οποία έχασε. 140 εκατομμύρια το χρόνο από τον ΦΠΑ. Μάλιστα. Και το έκλεισε αυτό το εργοστάσιο γιατί δεν εισπράξει. Το έκλεισε μόνο του άνθρωπο. Γιατί, δεν μπορούσε να εισπράξει. Να εισπράξει τα 11 εκατομμύρια από τον άμεσο φόρο. Ενώ ήταν πρώτα 3,5, με τα αντικειμενικά κριτήρια γίνανε 11. Ξαναπούμε πάλι. Ναι. Αυτός πλήρωνε 3,5. Μπορούσε και τα πλήρωνε. Μάλιστα. Όταν γίνανε 11 με τα αντικειμενικά κριτήρια, δεν μπορώ, το κλείνω. Και το κράτος χάνει τώρα τα 140 εκατομμύρια που θα έπαιρνε από τον ΦΠΑ κάθε χρόνο κανονικά. Ακριβώς. Παίρνοντας 3,5 αντί 11. Κλείνοντας σιγά σιγά. Είναι φοβερό. Οι μεγάλες, προσέξτε. Ο Περάκης, ένας. Ο Βοκτάς, 2. Ο Κυρίτσης, 3. Ο Συνεταιρισμός Χαλκίδος, 4. Σας λέω τώρα, ο Βοκτάς έσφασε 50.000 κοτόπουλα. Ο Κυρίτσης έσφασε και αυτό 40.000 κοτόπουλα. Αυτά τα 4-5 μονάδες που σας είπα τώρα, την ημέρα, την ημέρα ουσίως, είναι της τάξεως των 200.000 κοτόπουλα την ημέρα. Βέβαια, τι γίνεται, αυτά δεν τα χάσαμε ολοκληρωτικώς. Πήρε λίγο ο Μιμίκος, πήρε κάποιος άλλος λίγα, αλλά έχουν αρχίσει τώρα και εισάγονται από το εξωτερικό. Διότι έλειμινε ελληματική αγορά, φερειπίναν πάτε στο continent σήμερα. Τα κοτόπουλα τα οποία πουλιώνται στα μεγάλα πολυεθνικά καταστήματα είναι εισαγόμενα όλα. Βάσει τώρα της κοινωνικής αποφάσεως, αυτός ο ΦΠΑ θα ταξιδέψει στο εξωτερικό. Θα τον χάσουμε, δηλαδή. Ας πάρουμε το Βοκτάς. Μόνο το Βοκτάς. 50.000 κοτόπουλα την ημέρα. Επί 1,5 κιλό είναι 75.000 κιλά. Επί ένα χιλιάρικο μας κάνει 75 εκατομμύρια την ημέρα. Ο ΦΠΑ είναι 2,7, 14 χοντρά, αφήνω το 5, είναι 140. Είναι 14 εκατομμύρια ημερησίως. Ο Βοκτάς είχε πάρα πολλά χρόνια να βγάλει κέρδη.
Άρα άμεση φορολογία δεν έπαιρνε το δημόσιο τίποτα. Αλλά έπαιρνε 14 εκατομμύρια την ημέρα έμεσο φόρο. Έρχεται ο κύριος Εύερτ με τους τόχους τόχων, διαλύει την επιχείρηση προς όφελος των θεωρητικών κερδών των τραπεζών, όπου όλες βγάζουν κάτι δισεκατομμύρια κέρδη, αρλούμπες κατσαρές, αλλά χάνει κατ' ουσίαν το ελληνικό κράτος, μόνον από το Βοκτάς κύριε Χούντα, 14 εκατομμύρια την ημέρα ΦΠΑ. Και σας ερωτώ, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζετε να πιστεύετε και να λέτε ότι είναι βλάκες? Τόση βλακεία υπάρχει άνθρωπος να έχει να λέει χάνω 14 εκατομμύρια την ημέρα για να πλουτίσω θεωρητικός λογιστικός της τράπεζας, που ήρθε η κοινή ώρα και μας είπε είστε απατεώνες, κλέφτες κύριε Έλληνες, δεν μπορείτε αυτά τα κέρδη να βάλετε στους λογισμούς σας. Πρώτο. Εννοείται από τα από το 1883. Όχι, το νόμο του, τόκον. Διότι ήρθε η κοινή ώρα και είπε, παραδείγματος χάρη λέω τώρα, το 1 εκατομμύριο θυμόσαστε, γίνεται ένα δις. Μπράβο. Όταν σε 20 χρόνια η τράπεζα έγραφε μου χρωστάει ο Χούντας ένα δις, ενώ του είχε δανείσει 1 εκατομμύριο. Αυτό το ένα δις υπάρχουν ποτέ να τα πάρει, το έγραφε στα βιβλία της. Και το ενεφάνιζε σαν κέρδος. Και ήρθε η επικίνδυνη αγορά και είπε κυρίως είστε κλέφτες, απατεώνες. Αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να τα εμφανίσει στον ισολογισμό σου. Νόμος του κράτους. Το 92, τον οποίο τον απέκρυψαν. Εξολογιστικός κάνει ό,τι θέλεις. Ένα χρόνο, κυρία Τράπεζα, λέει η κοινή αγορά, εάν δεν εισπράξεις τους στόχους, δεν έχεις δικαίωμα να τους υπολογίζεις επισήμως. Αν επιστήμως, κάνω ό,τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν μπορεί να εξαπατάς σήμερα, αφού είσαι μέλος της κοινότητας, το μέτοχο και το κοινό, εμφανίζοντας ανύπαρκτα κέρδη. Αφού δεν τα εισέπραξες ποτέ, πώς τα εμφανίζεις? Τούτη και θα τα εισπράξεις. Αν πάρουμε στην περίπτωση λοιπόν του ΦΠΑ, πάρτε παραδείγματος τη χροπή. Λέω συγκεκριμένα πράγματα, η χορπή θα έκανε τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια τζίρο σήμερα. Με 18% έχουμε 2 δις το ΦΠΑ. Έχασε λοιπόν η Ελλάδα 2 δισεκατομμύρια φόρους από τη χορπή και μόνο, τα οποία σήμερα εισπράττουν άλλες χώρες της κοινής αγοράς, διότι αυτά τα προϊόντα που έφτιανε η χορπή σήμερα τα εισάγουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι κατά λάθος, κύριε Χούντα? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ζητήσει επανειλημμένως την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά δεν κάθεται σε αυτά τα τραπέζια, δεν έρχεται να κάτσει. Και όταν τυχόν πεις και κάτι παραπάνω, πεις και ονόματα, θα σου πούνε «Μπα, πότε μου τηλεφωνήσατε εμένα, ψέματα λέτε». Ναι. Εγώ ευτυχώς λοιπόν, έχω τέσσε... πάκα τα χαρτιά και τα έγγραφα που δεν απαντάει ποτέ κανένα. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Λέει ο Δημήτρης Πετυχάκης ότι όλα αυτά λέει κάποτε θα τελειώσουν και είναι κοντά. Ναι, όταν δεν θα υπάρχει Ελλάδα, σαφώς θα τελειώσουν. Αλλά βέβαια θα αντιδράσουμε, γιατί δεν πρόκειται να μείνουμε έτσι με σταυρωμένα χέρια. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Να περάσουμε λοιπόν στο τεράστιο θέμα που θα λέγαμε αυτή τη εκπομπή, που είναι από τις πιο σημαντικές όσον αφορά τα στοιχεία. Τα στοιχεία. Ολυμπιακοί αγώνες σήμερα. Το θέμα της ημέρας, γιατί πάντοτε, όπως σας έχουμε πει, θέλουμε να έχουμε σχέση με την επικαιρότητα. Ολυμπιακοί αγώνες γεννήθηκαν στον τόπο μας, όλοι το γνωρίζετε, αν και τα περισσότερα σχολεία δεν ξέρω θα το διδάσκουν τώρα αυτό, δεν έχω δει τελευταία τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Να το πω, κύριε Χούντα, το ιστορικό, το οποίο γράφει και ο Παυσανίας. Βέβαια το πείτε, βέβαια το πείτε. Εδώ έχουμε μία σειρά από στοιχεία, ένα φάκελο. Α, το είχαμε κουβεντιάσει με τον κύριο Σοφιανόπουλο. Έλεγα κάποια στιγμή να τον ανοίξουμε αυτό το φάκελο. Κάποια στιγμή να ανοίξουμε το φάκελο. Ήρθε η μέρα λοιπόν, μου λέει, μόλις γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες, αρχίσουν εκεί στην Ατλάντα. Α, κάποια στιγμή θα τον ανοίξουμε το φάκελο. Πριν λοιπόν ακούσετε τον κύριο Σοφιανόπουλο, ο οποίος από εδώ και πέρα, εγώ δεν έχω να κάνω καμία ερώτηση και εγώ θα ακούω όπως και εσείς. Δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. Κάποια στιγμή θυμάστε. Ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρωθυπουργός, ναι, άρχισε να λέει για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο μας και έκανε μια σχετική εκστρατεία. Θα δούμε πώς την έκανε αυτή την εκστρατεία, ποιος του το είπε να την κάνει. Με ντοκουμέντα, ένα αυτό. Δεύτερον, θα πούμε σήμερα από αυτή την εκπομπή που μάχεται όσο μπορεί για αυτά τα τεράστια λάθη τα οποία γίνονται,
για το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αυτό το τεράστιο Ολυμπιακό Στάδιο, για το τεράστιο αεροδρόμιο στα Σπάτα και για πολλά άλλα έργα, τα οποία δεν πιστεύουμε ότι είχαν την πρωτιά, αλλά έπρεπε να είχαν μεταφερθεί εκεί που έπρεπε τα χρήματα για αυτή την εργασία. Δηλαδή, το πρώτο έργο εθνικό ήταν και είναι η Εγνατία Οδός. Το αεροδρόμιο έπρεπε να γίνει αυτό που έχουμε φτάνει και περισσεύει στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως το Ολυμπιακό Στάδιο με τα κλωτσοσκούφια των ανθρώπων που συναλλάσσονται κάτι μεταξύ υποδρόμου, τζόγου και δεν ξέρω τι διάβολο άλλο. Έχουμε ανεβάσει το κλωτσοσκούφι σε, ξέρω εγώ, εθνικό παιχνίδι σήμερα εμείς. Τι σχέση μπορεί να έχουμε με αυτά? Έναν εγκαταλειμμένο κλασικό αθλητισμό στο μέτρο που τον έχουμε εγκαταλείψει και το ξέρετε. Για ιδέες που υπόθηκαν από συμπατριώτες μας, το Ολυμπιακό Στάδιο πρέπει να ήταν στην Ολυμπία και θα ακούσετε τώρα ένα ιστορικό που θα σας αφήσει, όπως μ' άφησε και εμένα, άναυδους. Κύριε Σοφιανόπουλε, μπορείτε να ξεκινήσετε. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Απλώς σας ακούμε. Πάρτε και το φάκελό σας και συνεχίστε. Επειδή προέχει πατρίς κύριο Κούντα, πάντοτε επί πάρα πολλά χρόνια δεν ήθελα αυτό το φάκελο να τον ανοίξω. Να τον ανοίξω, διότι. Δεν πειράζει, είναι, είχαμε πει, αλλά να ανοίξω τώρα. Τώρα εκεί που έφτασαν πλέον τα πράγματα, τον ανοίγω απόψε. Προχωρούμε. Εγώ είχα την τύχη στη ζωή μου, κύριο Κούντα, να έχω ένα δάσκαλο, έναν λόγιο άνθρωπο, τον κύριο Σάντα, Αλέξανδρο Σάντας, ριζαρίτης, πέθανε πριν 2 χρόνια, σε ηλικία 96 ετών. Ένα φαινόμενο ανθρώπου από πλευράς φιλοπατρίας, αλλά πρωτίστως γνώσεως του ελληνικού αρχαίου κόσμου, τα πάντα. Μου έχει δώσει μάλιστα και ένα κατάλογο με τα δίγλωσσα ρητά κτλ. Και έχει γράψει και ένα βιβλίο για Ολυμπιακοί Αγώνες, το οποίο τον είχα βοηθήσει τότε να εκδώσει. Ο κύριος Σάντας είναι το μέλος μιας φιλοσοφικής εταιρείας ονόματι Νέα Άλτης. Και επειδή αυτοί θέλανε και κάποιες βοήθειες και τα λοιπά και ήταν όλοι άνθρωποι πολύ μεγάλης ηλικίας, ήταν από 70 ετών και πάνω, ήρθε μια φορά ο κύριος Σάντας και μου λέει, Σωτηράβαν με λέει, θέλω να βοηθήσει σε κάτι, ήρθε κάτω στην Ευρωπή. Τι λέω, κύριε Σάντα, δηλαδή ο κύριος Σάντας μου λέγε, πέσε το πια, θα πέφτα. Τέτοια εκτίμηση και αγάπη του είχα. Μου λέει, εμείς έτσι καλλιώς και αλλιώτικα. Και ασχοληθήκαμε με την υπόθεση, θα σας διαβάσω και ορισμένα αποσπάσματα τώρα από το φάκελο, τα γράμματα αυτά, για το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Θέλουμε να βοηθήσεις. Ήξερε πόσο κι εγώ λάτρευα το θέμα των Ολυμπιακών Αγώνων και το αρχαίο πνεύμα κτλ. Και μελετήσαμε σε λεπτομερώς. Λοιπόν, η αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων, κύριε Χούντα, είναι, τα γράφει και ο Παυσανίας αυτά, είναι το 1300 π.Χ. Ο Ηρακλής ο Ιδαίος, λέει, έφτασε στην Ολυμπία με τους 5 αδελφούς και θαυμάσα στο τοπίο τους έβαλε να τρέξουν. Τον πρώτον δε στεφάνεσε με κλάδον ελέας, τον οποίον τον όμασαν Κότινον. Έκτοτε τελούνται οι αγώνες εκεί. Αλλά το 884 π.Χ. ο Ηλίας ο Ήφητος, ο λυκούργος της Σπάρτης, ο μεγάλος λόγιος και που έφτιαξε τους νόμους των Σπαρτιατών. Νομοθέτης. Νομοθέτης. Ο λυκούργος της Σπάρτης και ο Κλισθένης της Οικειώνος οργάνωσαν τους Σταχώνας κατά θαυμαστών τρόπων. Εθέσπισαν την εκεχηρία, δηλαδή ένα μήνα πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων και ένα μήνα μετά δεν μπορούσες ούτε τον εχθρό σου, όχι μόνο έπρεπε τον φιλοξενήσεις. Τον αφιέρωσαν εις τον αγών της Ήρας, τους ονόμασαν Ολυμπιακούς και το έγραψαν και σε ένα δίσκο βουστρεβιθών, ξέρετε το διαβάζετε, δε, και το έβαλαν εκεί και έκτοτε από εκεί πιάνονται οι Ολυμπιακοί αγώνες. Από το 884 π.Χ. Οι Ολυμπιακοί αγώνες ελειτουργήσαν ανελιπώς επί 1270 έτη. Όταν ο Θεοδόσιος, που για μένα, αν εμείς ποτέ ξέρετε τι λέμε εμείς, γίνουμε κάτι, θα προτείνω ο Θεοδόσιος ο Μέγας να γίνει μικρός.
διότι κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες έτσι θελικώς. Και το παν εσήγησε. Δηλαδή, θα δείτε εδώ έχουμε γράψει όλη την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων από την αρχή. Το 1300 και τα λοιπά, κατά την μακρεόνιον περίοδο της τελέσεως των αγώνων, οι Έλληνες εκεί ανεδείχθησαν μοναδικοί στην οργάνωση, διότι δεν παρουσιάστηκε ούτε καν σκιά εκ των φοβερών ελαττωμάτων της φυλής μας. Θα εξακολούθουν δε μέχρι σήμερον τελούμενοι οι αγώνες, εάν ο Θεοδόσιος ο Μέγας δεν τους κατήργει το 393 μετά Χριστόν, όπως κατήργησε και το μαντίο των Δελφών και τα Ελευσίνια Μυστήρια, στην Ολυμπία κτλ. Κτλ. Και συνεχίζουμε την ιστορία. Ένα πράγμα το οποίο με ενδιέφερε πιο πολύ να ανοίξει αυτός ο φάκελος, κύριο Χούντα, είναι ότι πρέπει πλέον να σταματήσει το παραμύθι ότι η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων οφείλεται εις τον βαρόν ο Πιέν ντε Κουμπερτέν. Ο Πιέν ντε Κουμπερτέν, ο Γάλλος βαρόνος, συνέβαλε τα μέγιστα και αυτός. Αλλά η ιδέα δεν είναι του βαρόν ο Πιέν ντε Κουμπερτέν. Η ιδέα είναι του Μινά Μινοίδη, τον οποίο αγνοεί σχεδόν όλη η Ελλάς. Ο πρώτος ο οποίος ενεπνεύσει την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν ο εκαστορίας Έλλην Μινάς Μινοίδης, ώστε μετέφρασε και των γυμναστικών του Φιλιστράτου, τον οποίον και δημοσίευσε εις Παρισίους. Ούτως ενέπνευσε και τον μεγάλον ευεργέτην και αγωνιστήν του 1821 Ευάγγελον Ζάπαν, δια την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Υπέβαλε τότε ο Ζάπα σχέδιον τελέσεως Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 προς τον τότε Υπουργό Αλέξανδρο Ραγκαβίν. Άφησε δε και όλη την περιουσία του προς τούτο. Ο Ιωάννης Φωκιανός, διευθυντής του Διδασκαλείου Γυμναστικής, εγκολπηθεί στην ιδέα, έπεισε και την Επιτροπή Ζάπα και τον Υπουργό να τελέσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ζάπιον. Πράγματι, πριν δηλαδή, ήρχεσαν οι πρώτοι Ολυμπιάδες και τελέσαν αγώνες το 1859, το 1870, το 1875 και το 1888. Ποιος το ξέρει αυτό? Το είπανε ποτέ στον Νικόλαο αυτό? Λόγω όμως της οικονομικής και πνευματικής πτωχίας της εποχής, οι αγώνες δεν είχαν επιτυχία. Τότε δε και η Ευρώπη ακόμη δεν είχε το αγωνιστικό πνεύμα καλλιεργήσει επαρκώς. Εν στερνιστής τας ιδέας αυτάς ο Πιέν ντε Κουμπερτέ, ως της οίκου εν Παρισίης τα περί Μινά Μινοίδη, το βοηθεία των Βικέλα και Φωκιανού, οργάνωσαν τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες εν Αθήνες το 1896. Ο μεγάλος ευεργέτης ήταν Γεώργιος Αβέροφ, εχρηματοδότησε την κατασκευή του Καλλιμαρμάρου Σταδίου, όπου και ετελέστησαν. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σήμερον γεννάται ιδέα περί επανόδου και όχι πλέον αναβιώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων στον τόπο στον οποίο τους δημιούργησε ο Ηρακλής ο Ιδαίος με τους πέντε αδελφούς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμεθα όμως βέβαιοι ότι τελικώς, όπως και το 1896, έτσι και το προσεχές μέλλον, εις κάποιο 1900 και κάτι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ξαναγεννηθούν στη γενέτερά των την Ολυμπία. Τότε που τα γράφαμε αυτά το 1972, υπήρχε χρόνος ακόμη. Τώρα βέβαια το 1900 και κάτι τελείωσε το 1900, δεν κάναμε τίποτα. Πώς έχει το ιστορικό θέμα τώρα, κύριε Χούντα? Μισό λεπτό. Ναι. Να διορθώσουμε μερικά λάθη εδώ. Ναι. Πέστε μου πότε έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα οι επανάληψεις. Ετελέστησαν αγώνες το 1859. 1859. Πού? Στην Αθήνα. Πού? Στο Ζάπιο. Στο Ζάπιο. Μάλιστα. 1870, 1895, 1888. Μάλιστα. Και μετά. Και μετά. 1896. Επήγε ο Μινάς Μινοίδης στο Παρίσι. Mm-hmm. Συνέχισε τις προσπάθειες. Mm-hmm. Ενεστερνίστη ο βαρόνος Πιέν ντε Κουμπερτέν την ιδέα του Μινά Μινοίδη, βοήθησε τα μέγιστα και το έκανε γνωστό και στον κόσμο. Ήταν ο επί των δημοσίων σχέσεων. Ακριβώς. Αλλά τα λεφτά είναι ελληνικά. Δηλαδή. Εάν ο Αβέροφ δεν έβαλε το χρήμα να γίνει το Καλλιμάρμαρο στάδιο, πού θα γινόντουσαν οι αγώνες? Έτσι. Προχωρούμε. Τίποτα άλλο. Αυτά ήθελα. Όταν λοιπόν ήρθε ο κύριος Σάντας και με βρήκε και μου επρότεινε την υπόθεση αυτή. Πέστε όμως τι είναι ο κύριος Σάντας και τι έγινε. Ο κύριος Σάντας, ο δάσκαλός σας. Ο δάσκαλός μου. Από εκεί και πέρα τώρα. Τι ήταν έγινε? Διευθυντής της σχολής Συγκρού. Είναι από τον άνθρωπο ο οποίος έμαθε τους μισούς Έλληνες γεωργία. Τι σας είπε? Να γίνω μέλος της εταιρείας Νέας Άλτης. Τι έκανε αυτή η εταιρεία? Ήταν το φιλοσοφική εταιρεία, ναι, για την πρόθεση του Ολυμπιακού Πνεύματος. Ναι. Και εγώ είπα το εξής. Ρε παιδιά, στην Ελλάδα έχουμε τρελαθεί τις κουβέντες. Ναι. Γιατί δεν κάνουμε και κάτι? Ναι.
Και μου λέει, το λέω στον κύριο Σάντα, μου λέει, δηλαδή τι εννοεί, λέει, να κάνουμε προσπάθεια κύριε Σαντεύτων, πήγα εγώ, Σωτηράβαν με λέει, κύριε, αστευόμαστε, ναι. Να φέρουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία, λέει, γράψε μας το. Και του στέλνω στις 2 Ιουλίου του 1971 την εξής επιστολή. Προς την Εταιρεία προς Αναβίωση της Ολυμπίας Νέα Άλτης, Λυκαβητού 17, Αθήνας. Κύριοι, έλαβον την αποστηκοστρίστη της παρελθόντος επιστολής σας και σας ευχαριστώ θερμώς. Με μεγάλη χαρά εδέχθη να γίνω μέλος της Εταιρείας προς Αναβίωση της Ολυμπίας και σας ευχαριστώ όλους ιδιαιτέρως που με εδέχθητε. Το όνειρον βεβαίως κάθε Έλληνος πρέπει να είναι η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων υπό την μορφή του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και δι' αυτόν εκφράζω μίαν παράτολμον ιδέα μου προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ειδύνονται να τελούνται πάντοτε εις τον τόπον όπου εγεννήθησαν. Την δε δεξιαγωγή και οργάνωση εκάστης Ολυμπιάδος να αναλαμβάνει εκ περιτροπής ενέων έθνος, του οποίου η αντιπροσωπευτική ομάς να έπεται της ελληνικής κιάφτης, η οποία όμως πάντοτε να προπορεύεται κατά την εναρκτήριον τελετήν. Βεβαίως, μια τιάφτη σκέψη, ώσπου να φτάσει να γίνει πραγματικότης, θα απαιτήσει πολλούς κόπους και προσπαθίες. Και είμαι βέβαιος συνεχής απογοητεύσεις και πολλάς αποτυχίες. Τελικώς όμως, διπομονής και επιμονής θα επιτευχθεί. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κάπως έτσι εξεκίνησε και η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου ο Όρον Πιέν ντε Κουμπερτέν, εμπνευστής υπό του εκαστορίας Έλληνος Μινά Μινοίδη, έπεισε πολλούς τότε και πραγματοποιήθη η ιδέα και οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896 ετελέσαν εν Αθήνες και επέρασαν εις την ιστορία. Με τα λεφτά του Αβέροφ. Το Αβέροφ, ναι. Περαίνον, δεχθείτε παρακαλώ δια μία νησέτη φορά τα ευχαριστίες μου διόρα τα συγκινητικά σας λόγια. Ελπίζω ότι η προσπάθεια την οποία αναλάβετε θα αποφέρει τους αναμενωμένους κορπούς. Ημερομηνία. 2 Ιουλίου 1971. Επειδή έχουμε πολλά χαρτιά, λίγο γρήγορα τώρα. Εν συνεχεία, με έκαναν και αντιπρόεδρο της εταιρείας για να έχω τη δυνατότητα να προχωράω. Χροπή ήταν αυτή, λεφτά είχε, ναι. Να βοηθήσει. Κάτσαμε λοιπόν με τον κύριο Σάντα και συνεχίσαμε την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Τη διαβάσαμε. Τη μεταφράσαμε, μέρος διαβάσαμε. Τη μεταφράσαμε εις τα αγγλικά και εις τα γαλλικά και αρχίσαμε να τη στέλνουμε ανά τον κόσμο και εις την Ελλάδα. 1971. 1972 πλέον. Δύο έχουμε πλέον. Φτάσει. Πάμε. Και τη στέλναμε σε όλο τον κόσμο ενδεικτικώς να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Μάλιστα. Εγώ δεν πήγα και σε κράτη μικρά όπως το Καμερούν, η Νιγηρία, η Ρεπουμπλίκα Καμπονέζ, επειδή αυτά τα μικρά κράτη δεν έχουν ελπίδα ποτέ να οργανώσουν. Πού να βρουν τα λεφτά, και ήθελα να δω ποια θα είναι η ανταπόκριση. Αλλά πριν πάω εκεί, πήγα και στον αναφορά σχετική τη επισκέψη κυρίου Σωτηρίου Σκιονοπούλου στον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Ασλανίδη. Την 13η Μαΐου 1972 επήγα στον Ασλανίδη και το πρότεινα. Ο Αρναδίδης δεν είχε αντίρρηση ως προς τη, αλλά επειδή δεν είχαν την έξωθεν καλή μαρτυρία κτλ. Δεν το ετόλμησαν. Και το θέμα δεν προχώρησε. Προχωρούμε. Μπράβο. Όταν έφυγαν οι επιστολές, άρχισαν να έρχονται οι απαντήσεις. Εδώ έχουμε τη Merck Sharp&Dohme, το μεγαλύτερο εργοστάσιο φαρμάκων, τα μεγαλύτερα του κόσμου. Ο διευθυντής με απάντηση Σεπτέμβριος του 22 και λέει συμφωνούμε. Το 72. Το 72 πάντοτε. Ναι. Το 72. Άλλος. Εν συνεχεία είναι ο Λάντας Πέρι Φον Γκέρ Γκόλτσμιθ and Ντέκμανς. Ρουί ντε Λαπέ, Παρίσι. Είναι από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία του κόσμου. Έχει γραφεία στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Και λέει συμφωνούμε. Προχωρούμε. Έρχεται και υπογράφει ο Βίλιαμ Ζόζε Βρέζακ. Έρχεται ο γερουσιαστής ο Σωτήριος Καρδιάκος, ο οποίος μου γράφει 8 Νοεμβρίου του 1972 τα εξής. Αγαπητέ κύριε Σοφιερόπουλε, I have received, έλαβα το γράμμα σου τη Σεπτεμβρίου 11 και θα ήθελα να ξέρεις ότι είμαστε 100% πίσω, μεταφράζω τώρα τα αγγλικά έτσι, πίσω από την προσπάθειά σου να γίνονται μονίμως οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ολυμπία ή στον τόπο που εγγύησε στην Ολυμπία, στην Ελλάδα. Ελλάς, βλέπετε, εγώ δεν είχα κόψει τον κρίση. I have talked to several people in Chicago, μίλησα με αρκετούς ανθρώπους στο Σικάγο και είναι όλοι σύμφωνοι ο ελληνισμός του Σικάγου, είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη του ελληνισμού. In agreement, I have to talk there and we are also in agreement with you, και είμαστε σύμφωνοι με τις προσπάθειές σου. Please keep us posted. Σε παρακαλούμε να μας κατάθεσαι ενήμερο για τις προσπάθειες. Και στείλανε και $100 έστειλε
τότε ο Μήνος ως προγέρακας αδελφός της μητέρας που ήταν και αυτός στην Αμερική ενδεικτικός για την προσπάθεια και απήντησε και ευχαριστήριο επιστολή εταιρεία. Εν συνεχεία, εδώ έχουμε τον εταιρεία λιπασμάρων προϊόντων Μποδοσάκη, γενικό διευθυντής, ο Ανδρέας Αθανασιάδης. Αγαπητέ κύριε Σοφιανόπουλε, Αθήνα 3 Οκτωβρίου του 1972. Λόγω αποσίες μου στο εξωτερικό έλαβα μόλις προημερών γνώσεων της από 11 Σεπτεμβρίου επιστολή σας και σας ευχαριστώ διότι ενδιαφέρθηκε να με καταστήσετε κοινωνών των σκέψεών σας σχετικώς με το σκοπούς της υπό την αντιπροεδρία σας τελούς της εταιρείας Νεάλτης. Αναμφιβόλως, η ιδέα της καθιερώσεως τελέσεως των Ολυμπιακών Αγώνων Ολυμπία είναι ευγενής και αξιοθαύμαστος. Σας οφείλονται δε συγχαρητήρια για την πρόθεσή σας να θυσιάσετε χρόνων και κόπων για την πραγματοποίησή της. Ελπίζω ότι θα παρουστεί ευκαιρία της αντίσεως μας, καθήν να ανταλλάξουμε περαιτέρω απόψεις επί του θέματος τούτου. Εν συνεχεία, εδώ έχω την επιστολή του Ιωάννου Κοροπούλη, βιομηχάνου, κύριε Σοφιανόπουλε. Μόλις επιστρέψα εκ ταξιδίου στο εξωτερικό, έλαβα γνώση της από 11 παρελθόντες επιστολής σας και εις απάντηση γνωρίζω ότι συμφωνώ να γίνω μέλος της εταιρείας. Αυτό θέλει να γίνει και μέλος. Εδώ είναι ο Ανίκο Αντουάν, από τους μεγαλύτερους δικηγόρους της Ελβετίας τότε. Τι λέει αυτό. Ο οποίος μου λέει, Dear Mr. Σοφιανόπουλε. Μην το διαβάστε όλο. Ήμουν υπερήφανος που έλαβε το γράμμα σου. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι τέτοιο και να βοηθήσω όσο μπορώ. Πάμε. Εδώ είναι ο Τσατσάς. Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, κύριε Σοφιανόπουλε, εν πάση περιπτώσει, συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας και ευχαρίστως δέχομαι να συμμετάσχω στην κίνηση ως μέλος της εταιρείας. Προχωρούμε. Όταν ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο λέει θέλω να συμμετάσχω και τελικώς επέρασαν τα χρόνια, πήγα στο εξωτερικό, μίλησα με υπουργούς, μίλησα με παράγοντες και είδα ότι δεν είδα πουθενά, μα πουθενά ούτε μία αρνητική θέση για την επαναφορά των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία, διότι τότε θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μπουκάρανε τότε οι τρομοκράτες και σκοτώσανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, αν θυμόσαστε. Μπράβο. Εν συνεχεία, για πολιτικούς λόγους, οι Σοβιετικοί δεν είχαν πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αμερικής και δια τους πέρασαν ιδίους, από κρίση. Ναι, και στους ιδίους, δια ίδιους πολιτικούς λόγους, οι Αμερικανοί δεν πήγαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σοβιετία. Ναι. Και όλος ο κόσμος λέει τι κατάσταση αυτή. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και με τους πολέμους. Πρέπει να ξαναγυρίσουν στο πνεύμα το ελληνικό, του αρχαίου κόσμου. Και ήταν πρόσφορο το έδαφος. Ακριβώς. Και όταν είδα όλη αυτή την κατάσταση, λέω, έγινε η μεταπολίτευση εντωμεταξύ, ηρεμήσαν τα πράγματα κυπριακό τον Ατάλο και έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες το καλοκαίρι του 1976. Μην ξεχνάμε ότι μετά ούτε δύο χρόνια ρε, μετά το κυπριακό που ακόμα η Ελλάδα ήταν τα χάλια της. Και ο κόσμος βέβαια οι νέοι δεν τα ξέρουν αυτά. Λέω επί ευκαιρία τώρα των Ολυμπιακών Αγώνων να το προτείνω αυτό να αναλάβει αυτή την προσπάθεια ποιος, ο Μέγας Καραμαλής. Και το είπα. Μου λένε ωραία ιδέα. Στείλε μας μια επιστολή και το φάκελο. Και γράφω την επιστολή στις 2 Αυγούστου του 1976 τα εξής. Σωτήρη Σοφιανόπουλος και τα λοιπά. Το γράφω σαν, όχι σαν χροπή. Σου βλέπετε, Σοφιανόπουλου 1. Προς την αυτού εξοχότητα τον πρόεδρο της κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνο Καραμαλή, Αθήνας. Εξοχότητα κύριε πρόεδρε. Όταν προ 5 ετών Ιούνιο του 1971 μου προτάθη να γίνω μέλος της εταιρείας Νέας Άλτης, απεδέχθην την ευγενή πρόταση, ευχαριστών, και ταυτοχρόνως εκπρότεινα ως από μικρός ονειρευόμην, ένεκα του κύριου Σάντα κτλ., την δημιουργία κινήσεως για τον επαναπατρισμό των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία, επισυνάπτεται η τότε ανταλλαγή σε αλληλογραφία. Εν συνεχεία, και ενώ με είχαν εκλέξει και αντιπρόεδρο της εταιρείας, επεσκέφθην τον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Ασλανίδη και του επρότεινα την υπό της Ελληνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων πρωτοβουλία της κινήσεως, αφού προηγουμένως είχαν βολιδοσκοπήσει τα διαθέσεις μικρών κρατών προς τούτο, ως η Γκαμπό Αφρικής, Καμερούν, Ιγυρία κλπ., καθώς και άλλων προσωπικότητων Ελλήνων, Γάλλων, Αμερικανών, Ελβετών και λοιπών, επισυνάπτεται σχετική αιλογραφία, η οποία ενθουσιωδώς από όλους εγένετο αποδεκτή. Δυστυχώς, ο τότε Γενικός Γραμματεύς δεν αντέδρασε θετικώς εις την πρόταση και πολύτιμος χρόνος εχάθη. Επισυνάπτεται αναφορά. Παρ' όλα αυτά, συνεχίσαμε τις προσπαθίες, συνετάξαμε τη βοηθεία επιφανούς Έλληνος λογίου κ. Αλεξάνδρου Σάντα, διδασκάλου μου και συγγραφέως του βιβλίου Ολυμπιακοί Αγώνες,
επισυνάπτεται σύντομων ιστορικών περιγραφήν των Ολυμπιακών Αγώνων και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν δια του επαναπατρισμού των Ολυμπιακών Αγώνων εις την Ολυμπία. Από αυτό το κείμενο διάβασε στην Πνίκα εις τους ξένους που είχε καλέσει τότε εδώ. Πιστεύω ακραδάντως, κύριε Πρόεδρε. Ξανά ότι... αυτό, ξανά. Αυτό πάτε τώρα. Το κείμενο. Ποιο κείμενο. Αυτό το κείμενο εδώ, τις ιστορίες των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπράβο. Έτσι, διάβασε στους ξένους που είχε καλέσει τότε στην Πνίκα. Ποιος τους κάλεσε. Πέστε το, δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο Καραμαλής. Οι νέοι δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρω. Τι έγινε, πέστε το, τι έγινε στην Πνίκα. Όταν έγινε η προσπάθεια αυτή και έγραψε την επιστολή τότε ο Καραμαλής για την επαναφορά των Ολυμπιακών Αγώνων, εν συνεχεία κάλεσε και από το όλο τον κόσμο επιφανείς λογίους κτλ. Και τους έβγαλε ένα λόγο στην Πνίκα για το σκοπό αυτό. Ωραία. Και τα στοιχεία από αυτό το λόγο που έβγαλε τα έχει πάρει από το κείμενο το δικό μου. Προχωρούμε. Πιστεύω ακραδάντως, κύριε Πρόεδρε, ότι η παραχώρηση καταλλήλου περιοχής ως διεθνούς χώρου εις την Ολυμπία διαμονίμους εγκαταστάσεις δια την ολοκλήρωση των οποίων θα συμβάλλουν όλα τα κράτη με τα άπειρα πλεονεκτήματα τα οποία περιγράφομεν επ' ευκαιρία και των τωρινών Ολυμπιακών Αγώνων και η ανάληψη αυτής της κινήσεως από ανεγνωρισμένης προσωπικότητας η οποία είναι σεβαστή ως η μετέρα παγκοσμίως θα προήγαγε το αρχαίον Ολυμπιακό πνεύμα υπό την ορθή του έννοια και σημασία και η Ολυμπία θα εγένωτο πάλιν ο πόλος έλξεως της ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των λαών, θα εξασφάλιζε την μη πολιτικοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων και θα συνέδεε την πατρίδα μας όχι μόνο πλέον με την Ευρώπη, αλλά με όλα τα κράτη της γης. Η πραγματοποίηση της παρατόλμου ιδέας του Μινά Μινοίδη εις τα σαρχάς του περασμένου αιώνος δια την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ακατόρθωτος συγκρινωμένη με την του επαναπατρισμού των Ολυμπιακών Αγώνων εν Ολυμπία, σήμερον τώρα μάλιστα που και άλλοι άνθρωποι και εις άλλας χώρας προτείνουν τούτο και το εύχονται δια την σωτηρία του Ολυμπιακού Πνεύματος. Θα παρεκάλουν δια μία ανακρόαση προς πληρεστέραν ανάπτυξη του θέματος. Ευχαριστών. Μεθυπολή, αυτό έγινε 2 Αυγούστου 1976, προχωρούμε. Προ 20 ετών. Προχωρούμε. Διατελώμετε θεξέ του κύριου. Καλά, εντάξει, την υπογραφή. Όχι, ιστερόγραφο. Πιστεύω ότι ο Μαραθώνιος θα πρέπει να εξαιρεθεί και να διεξαγάγεται από μαραθώνα εις Παναθηναϊκών στάδιων. Μάλιστα. Ο αείμνηστος αγαπητός συμμαθητής σας και θείος μου Μήνος σας Προγέρακας είχε δωρήσει τότε και 100 δολάρια στην εταιρεία επισυνάτεται η ευχαριστήρης επιστολή. Του το λέω γιατί εγνώριζε τον θείο Μήνο. Στις 10 Αυγούστου του 1976 μου απαντάει το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Γενική Διεύθυνση Γραμματεία Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστημίου 25, Στεριόπουλος Ευάγγελος, τηλέφωνο ΤΑΔΕ. Έλαβαν την από 4/8/76 επιστολή σας, Σωτήρου Σαφιανόπουλου, έτσι, ως και τα συνοδεύοντα ταύτην υπάγραφα. Το θέμα το οποίο θίγεται ήδη αντιμετωπίζεται μετά του προσήκοντος ενδιαφέροντος και προσοχής. Σκρίβα δεν κάνουμε δηλαδή τίποτα. Σχετική άλλωστε είναι η επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Καραμαλή προς τον πρόεδρο της ΔΟΕ. Ευελπιστούμε ότι συντόμως θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα. Τα είδαμε τα ποτέ. 0 εις το πηλίκον. Μου απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Γραφείο Υπουργού. Ημερομηνία. 12 Αυγούστου του 1976. Αριθμός πρωτοκόλλου 7298. Κύριε Σοφιανόπουλε. Βεβαιών λήψη της προς τον κύριο Υπουργό επιστολή σας μετά του σχετικού φακέλου σας γνωρίζω ότι ετέθη ήδη τούτο υπόψη του. Μετά τιμής ο Διευθυντής Νικόλαος Παπαγεωργίου. Προχωρούμε. Και επειδή εγώ ήθελα να το πάει σε όλους τους αρμοδίους, Υπουργείων Προεδρίας Κυβερνήσεως, Υπουργός, αριθμός πρωτοκόλλου 12139, Αθήνα 19 Αυγούστου του 1976, αξιότιμων κύριων Σωτήρων Σφυρόβα κτλ. Φίλε κύριε Σοφιανόπουλε, έλαβα το φωτοτυπικό αντίγραφο της προς τον κύριο πρόεδρο επιστολής σας και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Φιλικά, Γεώργιος Ράλης. Προχωρούμε. Και αντί να πάμε κύριε Χούντα στην Ολυμπία. Προχωρούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο, τελείωσε η υπόθεση. Επαναπατρισμός των Ολυμπιακών Αγώνων είναι το ελεύθερο βήμα. Να το κλείσουμε τώρα αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Και αντί να έχουμε... πάμε στην Ολυμπία. Πήγαμε στον γκολφ. Πάμε. Όχι, λοιπόν. Όχι. Πήγαμε στην Καλογρέζα. Να ολοκληρώσω μερικά και εδώ. Ναι. Πείτε εσείς. Τι θέλω να πω, το οποίο ισχύει και ακόμα. Ότι, και μάλιστα ο Καραμαλής είχε πει ότι η Καλογρέζα δεν διατίθεται για ποδόσφαιρο, αν το θυμόσαστε. Το στάδιο του Ολυμπιακού είχαν γίνει βαρύτατες δηλώσεις εκείνη την περίοδο, ναι, ότι ουδέποτε θα χρησιμοποιηθεί για ποδόσφαιρο. Ναι.
και χρησιμοποιείται ουσιαστικά μόνο για ποδόσφαιρο. Ουσιαστικά. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι αν την, τότε ήταν τα τέλεξ, δεν υπήρχαν φαξ. Εάν τα τέλεξ, κύριε Χούντα, την εποχή εκείνη βαράγανε ανά την Ιφίλιο ότι οι Έλληνες κατασκευάζουν Ολυμπιακό στάδιο, προσέξτε τώρα, είναι ανατριχιαστικό. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Η αδελφή του Ζαΐμι, του υπουργού, μου λέει μια μέρα, βρε Σωτήρη, μου λέει, ήμουν κάτω στην Ολυμπία, σε αυτό το καταπληκτικό τοπίο, και εκεί που ήμασταν μέσα στο αρχαίο στάδιο, ενθουσιάστηκαν τα παιδιά μου και αρχίσαν και τρέχανε. Αλλά τριγύρω, λέει, ήταν και πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες, οι οποίοι σαν χειροκροτούν και έγιναν σε ενθουσιασμός εκεί. Και τη λέω, δεν μου λες, σε παρακαλώ, στην Καλογρέζα ποιος ενθουσιάζεται? Τι θα πει Καλογρέζα, λέω? Εάν τα τέλεξ του κόσμου βαράγανε τότε ότι οι Έλληνες ξεκινούν Ολυμπιακό στάδιο στην Ολυμπία, συμπεριλαμβάνουν εις το μοντέρνο στάδιο, κάτι που ο κόσμος δεν ξέρει, κύριε Χοντα, είναι ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν κερκίδες. Οι θεατές ήταν όρθιοι, ήταν επικλινές το έδαφος απλώς, και ήταν όρθιοι και παρατηρούσαν. Κερκίδες δεν υπήρχαν. Καθίσματα υπήρχαν μόνο για την Ελλανόδικο Επιτροπή. Ο κόσμος, οι θεατές, ήταν όρθιοι. Και όποιος πάει στην Ολυμπία σήμερα και δει το αρχαίο στάδιο, θα το δει αυτό. Υπάρχουν κερκίδες. Κάλλιστα, λοιπόν, στο μοντέρνο στάδιο που θα γινόταν σήμερα, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε το αρχαίο στάδιο με το επικλινές του, το οποίο σήμερα θα μπορούσε να γίνει, και τουλάχιστον τιμή σένεκες, ή το κατοστάρι και το διακοστάρι και τα ηθά, να το τρέχουν οι αθλητές μέσα στο αρχαίο στάδιο. Το αντιλαμβάνεστε τι πράγμα είναι αυτό? Ανατριχιάζεις. Εάν λοιπόν τότε τα τέλεξ το βαράγανε αυτό, ότι οι Έλληνες ξεκινήσανε στην Ολυμπία και βάζουν τα λεφτά να γίνει το Ολυμπιακό στάδιο, και καλούν όλα τα κράτη, τα 140 τόσα κράτη που λαμβάνουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να δηλώσουν ποια θέλουν να συμμετάσχουν εις την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, των μονίμων πλέον εγκαταστάσεων, διότι παραχωρείται διεθνής χώρος, εκτάσεις, ξέρω εγώ, 200, 300, 400 χιλιάδες στρέμματα. Η Πελοπόννησος είναι 21.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι 21 εκατομμύρια στρέμματα. Αν από τα 21 εκατομμύρια στρέμματα, κύριε Χούντα, εμείς βάζαμε, ξέρω εγώ, να πούμε 100, 200, 300, 400 χιλιάδες στρέμματα διεθνή χώρο, φτιάναμε τον πύρο ποταμό από τη θάλασσα προς τα πάνω πλωτό, φτιάναμε τις εγκαταστάσεις, αυτό το σημείο θα επάλετο ολοχρονής, και θα γινόντουσαν εκεί πέρα και ακαδημίες, φιλοσοφικές, γυμναστικές ακαδημίες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όλοι οι ανθρώποι, λοιπόν, θα ερχότανε. Και τότε τετελεσμένα θα είχαμε πάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες μονίμως εδώ, διότι θα συρρέρεαν όλα τα μικρά κράτη, τα οποία ποτέ δεν μπορούν να κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θα λέγανε, ρε παιδιά, να έχουμε και εμείς την τιμή. Διότι η πρόταση, όπως είδατε, ήταν όλα τα κράτη εκ περιτροπής να έχουν την τιμή να είναι διοργανωτές. Αν θέλετε, αλφαβητικός. Όποτε έρθει η στιγμή. Και αυτού και από την αρχή. Όχι σήμερα να το μονοπολούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες τα μερικά 10-15 πλούσια κράτη της γης. Γιατί αυτό? Αυτή η τεράστια ευκαιρία, και με την τότε ιστορική συγκυρία, όπου δεν πηγαίναν οι Αμερικανοί, δεν πηγαίναν οι Ρώσοι, δολοφονούνται μέσα στις Ολυμπιακές εκατοδιά άνθρωποι, όπου ψυχολογικά η ανθρωπότης ήταν έτοιμη να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Χάθη. Αλλά και σήμερα δεν είναι αργά, διότι αντί να πηγαίνουμε στην Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου είναι αυτή ένα μεταξύ τους ο κύριος Χάμεραν και παραμύθια της Χαλιμάς, και καλά έκανε ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου, ο μεγάλος μας αυτός μουσουργός, ο οποίος του επρότεινε να γράψει τον ύμνο για την Ολυμπία της Ατλάντα σήμερα, την Ολυμπία της Ατλάντα, και λέει, κύριε, αφού δεν μας δώσετε τους Ολυμπιακούς το 96, δεν σας τη γράφω. Πέταξε το παράθυρο και 100.000 δολάρια. Κατ' ελάχιστον. Και τους μουτζούσε. Λοιπόν, αυτή την ιστορική στιγμή εμείς πάλι μπορούμε να την επαναφέρουμε με πιο δικαιολογητικό. Να πούμε, κύριε, εμείς είμαστε αυτοί που σας τα δώσαμε αυτά. Και εσείς μας σνομπάρετε, οι κύριοι μεγάλοι, διότι αυτό είναι κλειστό κύκλωμα. Λοιπόν, εμείς θα καλέσουμε τα μικρά κράτη, και αν τα μικρά κράτη συμφωνήσουν που είναι πάνω από 100, κύριε Χούντα, πώς θα κάνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες μόνο οι μεγάλοι μόνοι τους? Δεν σας δίνουμε, κύριε Φλόγα, δεν σας δίνουμε τίποτα. Έτε κουρεύετε από εδώ πέρα. Και θα κάνουμε Ολυμπιακούς Αγώνες εμείς στην Ολυμπία με 100 κράτη μικρά που θέλουν.
120, που θα έρθουν όλοι. Και αν θέλετε, δεν θέλω να προφητεύω, πάντως αυτά μου είπαν, μιλώ βάσει τις εμπειρίες μου του παρελθόντος. Τι έχουμε να χάσουμε να το προτείνουμε. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, διότι μίλησα και με Γερμανούς και με Αμερικάνους, όλοι θα πούνε ναι. Όλοι θα πούνε εδώ, δεν έχουν λόγο να πούνε όχι. Γιατί να πούνε όχι. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 72, που είχα την ευκαιρία και εγώ να πάω, ήταν κοντά, παγώσαμε από το κρύο. Δεν μπορεί ποτέ να παγώσεις την Ολυμπία από το κρύο, το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν υπάρχει ιδανικότερος τόπος και εκ της αρχαιότητος και εκ της φύσεως. Είναι δίπλα στην Ιταλία, όπου όλη η Ευρώπη θα έρθει με τα μεγάλα φεριμπότα, αφού κάνουμε και ένα λιμάνι, και τι να κάνεις ένα λιμάνι σήμερα. Και η Αφρική είναι από κάτω, μέσα στη Μεσόγειο, και η Ασία. Θα πρέπει να έρθουν από την Αυστραλία, οι ελάχιστοι Αυστραλοί και οι Αμερικάνοι. Αλλά εμείς, κύριε Χούντα, ποτέ δεν το κάναμε. Και ρωτώ, γιατί δεν το κάναμε. Και μείναμε σε μερικές κουβέντες. Διότι όλη η υπόθεση είναι να το τολμήσεις. Και αντί να πηγαίνουν τα λεφτά να κάνουμε το Ολυμπιακό Στέδιο στην Καλογρέσα, τα λεφτά τα πληρώσαμε. Δεν απολωτριώσαμε και τα κόσμου, τα χωράφια, τα πανάκριβα χωράφια της Καλογρέζας, που δεν μπορείς να φτάσεις ποτέ. Ολυμπιακοί αγώνες είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν στην Καλογρέζα, διότι δεν παίρνει, από πού θα περάσεις. Ενώ σε αυτό το τεράστιο χώρο εκεί πέρα, όπου θα έκανες και ένα ωραίο αεροδρόμιο, διότι θα συνέβαλαν οι πάντες, σαν διεθνή χώρο, δηλαδή η Ελλάς θα γινόταν το κέντρο της ανθρωπότητας με αυτή την υπόθεση. Η αρχή, λέει, το ίμιση του παντός. Εμείς, κύριε Χούντα, δυστυχώς δεν αρχίσαμε. Αρχίσαμε στην Καλογρέζα και στην Καλογρέζα μείναμε. Διότι μου είπανε πολλοί ξένοι, η δε Φάνη Πετραλιά, που ήταν τότε γενική γραμματεύς, μου είπε ότι από το Μεξικό ξέραμε ότι δεν θα μας δώσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε όλες αυτές οι φανφάρες και τα 2 δισεκατομμύρια που τρέχαμε στο Τόκιο, που πήραν και τις Φιλιππινέζες τους μαζί, οι κύριοι αυτοί, γιατί γίνανε. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Εικόνα δηλαδή που συνθέτει η χώρα είναι ότι οι ιστορικές ευκαιρίες, άστε τα πολεμικά θέματα, άστε τα γάλατα, άστε τα όλα τα άλλα, αυτό. Τι καλύτερη και μοναδικότερη ευκαιρία, τα δώσαμε που τα δώσαμε τα λεφτά. Φτιάχτε το στην Ολυμπία, ρε παιδιά. Εγώ βρήκα, πέρσι βρήκα και το δήμαρχο, τον πρώην δήμαρχο. Του λέω, δήμαρχε, και ο άνθρωπος είχε μείνει και με κοίταγε. Μα σοβαρά, μου λέει, είχε γίνει τόση δουλειά και δεν το προχωρήσανε. Όχι, κύριε Χούντα, δεν προχωρήσανε ούτε καν αυτό. Τώρα, πώς συμβαίνει αυτοί οι άγιοι άνθρωποι, αυτά τα τεράστια θέματα τα οποία απασχολούν τον τόπο και θα μπορούσαν να έχουν τουλάχιστον βγει παρά έξω, να ζητήσουμε το δίκιο μας σαν Ελλάδα και Έλληνες για αυτή την προσπάθεια που έγινε από το Μινά Μινωίδη, να το διδάξουμε στα σχολεία ότι είναι ο Μινάς Μινωίδης και δεν είναι ο Βορών Πιέντε Κουμπρατέ. Αλλά ρωτώ, ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Γεωργάκης Παπανδρέου, το ξέρει αυτό σήμερα? Οι γυμναστές μας στη Γυμναστική Ακαδημία το γνωρίζουν? Διδάχθησαν ποτέ ότι γίνανε αγώνες από το 1859 μέχρι το 88 σαν μοναδική χώρα στον κόσμο? Φτιάξαμε μόνοι μας, ξανά αναβιώσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όχι το 1896, αλλά το 1859, όταν είχαμε ελευθερωθεί με τη συνθήκη της Αδριανουπόλεως το 1829. Το 1829 παραδέχεται πλέον ο Σουλτάνος, όταν τον στρίμωξε ο Τσάρος και του λέει, θα αναγνωρίσεις τον νεοσύστατο το ελληνικό κράτος, και είπε, ναι, αναγνωρίζω. 29 με 39, 10 χρόνια. 49, 20 χρόνια. 59, 30 χρόνια. 30 χρόνια όλα και όλα μετά την αναβίωση του ελληνικού κράτους, αυτοί οι γίγαντες φτιάξανε ξανά σιγά σιγά Ολυμπιακούς Αγώνες.
Και αυτοί οι άγιοι άνθρωποι, εγώ κύριε Χούντα, θλίβομαι, διότι ένας άλλος μεγάλος άνθρωπος, δυστυχώς και αυτός δηλαδή, ένας Μπαρδόπουλος, μου λέγε, Σωτήρη παιδί μου, μήπως έχει χαλάσει το κύτταρό μας και δεν είμαστε πλέον αυτοί που νομίζουμε ότι είμαστε. Εγώ κύριε Κούντα δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Διότι εκεί που πηγαίνω και ταξιδεύω και μιλάω με απλούς ανθρώπους, με χωριάτες, με κτηνοτρόφους, με εργάτες, παλιάς, ανθρώπους κλπ. Βλέπω μεγάλη λεβεντιά στον Έλληνα μέσα. Τον οποίον όμως αυτοί οι κύριοι άγιοι άνθρωποι τον έχουν καταντήσει σιγά σιγά ένα άβουλο πλάσμα το οποίο άγεται και φέρεται, διότι τελικώς του τραβήξαν το καλή κατά από τα πόδια και τον έχουν εις το άγχος πώς θα επιβιώσει αύριο το πρωί. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειονότητα. Η δε άλλη μικρή ομάς έχει κάτσει απάνω στην 350 ή την 500 τη Mercedes, έτσι, σε μερικά δισεκατομμύρια και νομίζει ότι τα πάντα επί της γης είναι το χρήμα και το πώς θα περάσουμε καλά. Διότι δεν έχουν γευθεί, δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο πράγμα είναι να δίνεις στο κοινωνικό σύνολο και να δημιουργείς, όχι για τον εαυτό σου, αλλά για όλους μαζί. Διότι σε τελική ανάλυση, τα περισσευούμενα χρήματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν περισσευούμενο προϊόν βεβαίως, εάν δεν διοχετευτούν προς το κοινωνικό σύνολο, εάν δεν γίνουν τέχνη, εάν δεν γίνουν κάτι πάνω από τον άνθρωπο, όπως είναι η υπόθεση πολιτισμό των Ολυμπιακών, ο πολιτισμός στο σύνολό του, τότε να πάνε πού, κύριε Χούντα? Να τον στείλουμε στις ελβετικές τράπεζες? Και όλοι οι Έλληνες, οι Έλληνες Έλληνες και οι δημιουργοί δεν έχουν στείλει στις ελβετικές τράπεζες ούτε μισή πεντάρα. Στις ελβετικές τράπεζες έχουν στείλει οι κομπιναδόροι, οι ανασφαλείς, οι κλέφτες και οτιδήποτε άλλο. Όλοι όσοι έχουν δημιουργήσει μέσα στην Ελλάδα, όταν είσαστε παραδείγματος χάρη στο σπίτι σας και από το σπίτι σας πάτε στο γραφείο σας και από το γραφείο σας στο σπίτι σας και κερδίζετε χρήματα για τη δουλειά σας, γιατί να τα στείλετε στην Ελβετία, κύριε Χούντα? Θα πάτε να ζήσετε στην Ελβετία αφού εδώ ζείτε. Εδώ θα κάνετε το σπίτι σας. Εδώ θα έχετε το ωραίο σας το αυτοκίνητο. Εδώ θα έχετε τον κόσμο σας. Εδώ τρώτε το αρνάκι σας, το ψητό, το Πάσχα. Θα σας πω κάτι από αυτού. Ναι. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν κάποιοι, τέλος πάντων, γιατί είναι και λίγο βαρύ αυτό που θα πω τώρα, υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι, τέλος πάντων, διάφορες ομάδες εκεί οι οποίοι αγωνίζονται και αυτοί, είχαν κάποιον μεγάλο βέβαια στην ηλικία Έλληνα, ο οποίος εργάζεται σε μια ελβετική τράπεζα, σε πολύ υπεύθυνη θέση, και ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε. Και παρόλο ότι αυτά είναι απόρριτα, έχει κρατήσει ένα κατάλογο συμπατριωτών μας, ο οποίος κατάλογος αυτός είναι περίπου 600 περίπου ατόμων. 600 ατόμων. Και έχουν αρχίσει μια έρευνα τώρα. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι και συνταξιούχοι από αυτούς τους 600. Είναι ήδη συνταξιούχοι πολλοί από αυτούς. Mm-hmm. Τι εργασία κάνανε στην Αθήνα? Όλοι τους, προσέξτε, όλοι τους, για την μέχρι τώρα έρευνα, δηλαδή μιλάμε, έχουν φτάσει που πάνε 120-122 άτομα από τα 600, ναι, όλοι τους είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι δηλαδή σε πόστα υπουργείων και διαφόρων υπηρεσιών του δημοσίου. Μιλάμε δηλαδή για προμήθειες εδώ. Τώρα τι θα γίνει όταν αυτό το πράγμα έρθει στη δημοσιότητα, ένας Θεός το ξέρει. Και δεν ξέρω και τι ευθύνη μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος και δεν ξέρω τις συνέπειες όλες αυτές. Αυτό πολύ μπορεί να το σκοτώσουμε. Τέλος πάντων, ας έρθουμε παρακάτω. Να πούμε σήμερα για αυτό το ζήτημα το οποίο θέσατε και νομίζω ότι και τα στοιχεία τα οποία δώσατε και όλη αυτή η ανάγνωση των κειμένων ήταν ένα ντοκουμέντο. Εγώ τα έχω δει αυτά, τα επιβεβαιώνω στους τηλεθεατές. Να κάνουμε το διατάφτα και να πείτε κι εσείς τι έχετε να πείτε και να κλείσουμε την εκπομπή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι εθνικό έγκλημα. Εγώ δεν θα μιλήσω για τις προθέσεις και για τους δικούς σας χαρακτηρισμούς. Μοιάζει λοιπόν να είναι εθνικό έγκλημα η δημιουργία του Ολυμπιακού Σταδίου στην Καλογρέζα,
σε ένα χώρο που κόστησε πανάκριβα, σε ένα χώρο σε πυκνοκατοικημένη περιοχή του Λεκανοπεδίου και με μία ρητή δήλωση τότε. Ξέρετε ποιος την έκανε τη δήλωση? Κρομαλής. Τι είπε? Ότι εγγενιάζω, νομίζω, στα εγγένεια το είπε αυτό. Πέστε το. Ότι αυτό το στάδιο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Αυτά είναι δύο χαιρετίσματα για τον κύριο πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και για πολλά άλλα τα οποία θα πούμε τουλάχιστον όχι γιατί πιστεύουμε ότι ήθελε να γίνει έτσι. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτό, δεν το πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε την κακή πρόθεση, την οποιαδήποτε πρόθεση. Πιστεύουμε στο ότι φεύγει από τους ανθρώπους κάποια στιγμή ο έλεγχος από τα χέρια. Και η κατασκευή... κάπου εδώ το είχατε, από εκεί το είχατε, τους δώσατε συγχωροχάρτη πάλι. Κοιτάξτε, άμα πρόκειται να πιστέψουμε, κύριε Σοφιανόπουλε, ότι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας σκοπίμως έκανε το στάδιο στην Καλογρέζα, δεν ξέρω αν δέχεστε αυτό που λέω, για να γίνεται τελικά εκεί η συνάντηση του Κλωτσοσκούφη και δεν το έκανε, και δεν το έκανε στην αρχαία Ολυμπία, αν κάτσω και το δεχθώ αυτό, αν δηλαδή σταθούμε για μια στιγμή και το δεχθούμε αυτό, πρέπει να τρελαθούμε όλοι. Και εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Σωστό είναι αυτό που λέω. Ξέρετε τον επίτιμο πρόεδρο Μασίσοβλου? Υπάρχει ο επίτιμος πρόεδρος Μασίσοβλου. Εάν το στάδιο και η όλη προσπάθεια αυτή ξεκινούσε στην Ολυμπία και ξεκινούσε η διεθνής διαδικασία και ερχόντουσαν όλοι εδώ, ο επίτιμος πρόεδρος Μασίσοβλου δεν θα μπορούσε να επέμβει πλέον, είχε πετρελιάσει το θέμα. Θα πλακώναν εδώ οι Γερμαναράδες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Εγγλέζοι, οι Αμερικάνοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι. Θα γινότανε χαμός. Πώς θα μπορούσες να αρπάξεις από εκεί, Προμήθειες? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Αφού δεν ήταν για τις Προμήθειες και για τις αρπακτικές και για τα ποδόσφαιρα και το ένα και το άλλο, τότε γιατί έγινε? Τότε γιατί δεν πήγανε στην Ολυμπία? Τι είχαν να χάσουνε? Διότι όταν είσαι στην παραλία, κύριε Χούντα, δεν πιστεύω να περιμένεις να πηδήξουν τα ψάρια από τη θάλασσα να πέσεις στην αγκαλιά σου. Πρέπει να ρίξεις ένα αγκίστρι με δόλωμα, μήπως και πιάσεις κανένα ψάρι. Διότι από μόνο τους δεν πηδάνε στην αγκαλιά σου. Εμείς λοιπόν τι είχαμε να χάσουμε να ρίξουμε το αγκίστρι στο παγκόσμιο προσκήνιο και να πούμε, ελάτε ρε παιδιά, ελάτε να φτιάξουμε Ολυμπιακούς Αγώνες πάλι εκεί που ήταν 1277 χρόνια. Και όταν ο Χριστός είπε, λέει, μα φάσε να χαστούν και γύρω ένα ταλομάγουλο, το θεωρητικό αυτού του Χριστού οι Έλληνες το είχαν ήδη εφαρμόσει. Ένα μήνα πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων και ένα μήνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον εχθρό σου που σε σκότωνε, τον βάζανε στο σπίτι τους μέσα και τον ταΐζανε και τον κοιμίζανε. Εγώ ξέρω ότι τίποτα δεν υπάρχει φιλοσοφικά, όχι θρησκευτικά, προσέξτε αγαπητέ, το τονίζω αυτό. Τίποτα δεν υπάρχει από φιλοσοφικής πλευράς μέσα στη χριστιανική θρησκεία το οποίο να μην έχουν πει οι Έλληνες πριν. Αλλά όχι μόνο να μην έχουν πει στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και να μην έχουν εφαρμόσει. Είχαμε τα επιχειρήματα, τα ντοκουμέντα, τα πάντα με το μέρος μας και τα έχουμε ακόμα και δεν τα χρησιμοποιούμε. Γιατί ρωτώ εγώ? Αφού έχουμε αγκίστρι, έχουμε πετονιά, έχουμε δόλωμα, γιατί δεν το πετάμε στη θάλασσα, μήπως και πιάσουμε το ψάρι που λέγεται παγκόσμιος κοινότης? Διότι από μόνη της, δεν πιστεύω να θέλετε όλοι αυτοί από μόνοι τους να μας ταρακουνήσουν εμάς και να μας πούν δώστε ένα διεθνή χώρο και ξεκινήστε κάτι και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες πίσω στην Ολυμπία. Μάλιστα. Να έρθουμε στο διατάφτα. Εμείς οι δυο εδώ που συζητάμε, που είμαστε για αυτούς το μηδέν, το τίποτα, που καμιά εξουσία δεν έχουμε, ούτε χρήματα έχουμε, ούτε τίποτα έχουμε, συζητάμε, εσείς φτωχός πρώην βιομήχανος, εγώ φτωχός πάντοτε δημοσιογράφος, να μιλήσουμε... Και τότε και τώρα ελάχιστα υπήρχαν, όλα μπαίνανε μέσα στη βιομηχανία. Να μιλήσουμε για έτσι απλά για το τι είναι από αυτά που λέμε εμείς εδώ τώρα σωστό, για να μην τρελαθούμε κι εμείς ή και τρελάμε και τους τηλεθεατές. Λέτε λοιπόν
ότι αν τυχόν, καταρχήν ξεκαθαρίζουμε ότι η θέση στην οποία έγινε το Ολυμπιακό στάδιο στην Καλογρέζα ήταν η πλέον ακατάλληλη. Αυτό ξεκαθαρισμένο. Δεν το συζητάμε και το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, είτε νέοι, είτε γέροι, είτε μεσήλικες. Φρακέρνει η Αθήνα. Όταν υπάρχει μεγάλο μάτς ποδοσφαίρου και πάνε οι θεατές, όταν πηγαίνουν και όταν γυρίζουν, η Αθήνα έχει μπλοκάρει όλοι, δεν μπορεί, δεν κουνιέται τίποτα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι δημιούργημα των ηγετών μας αυτής της περίοδου, αυτών που το δημιούργησαν. Αυτό λοιπόν που δημιούργησαν είναι ένα λάθος και όποιος τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου, των Ελλήνων, τα χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο, αυτό ισοδυναμεί με ένα εθνικό έγκλημα. Και τώρα πάνε να κάνουν και το άλλο έγκλημα, το αεροδρόμιο των Σπάτων. Άλλο έγκλημα αυτό. Αυτό ισοδυναμεί με εθνικό έγκλημα. Το αεροδρόμιο των Σπάτων έτσι αλλιώς είναι εθνικό έγκλημα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει και δεν θα γίνει. Χαλάνε τους καλύτερους αμπελώνες της ανθρωπότητας. Πάμε παρακάτω. Η πρόταση η οποία τίθεται και οι τηλεθεατές ακούνε και όλοι οι αρμόδιοι για μια εκπομπή που σας πληροφορώ και το ξέρετε ότι μαγνητοσκοπείτε και διηλίζεται για αυτά τα οποία λέει, λένε οι καλεσμένοι δηλαδή, εμείς απλώς δίνουμε τη δυνατότητα να ακουστούν αυτά, τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Λέτε λοιπόν να το δούμε εμείς οι δυο, πέστε ότι κανείς δεν μας ακούει πρακτικά, μήπως και έχετε εσείς, συγγνώμη, καμιά δόση τρέλας ή εγώ έχω παρασυρθεί από αυτή τη δόση ή και οι δυο μαζί δεν ξέρουμε τι λέμε. Λέτε λοιπόν το εξής. Αν αυτά τα χρήματα τα οποία διέθεσε από το Δημόσιο Ταμείο ο κύριος Καραμαλής. Μάλιστα. Του θυμίζουμε εδώ τη φράση του ότι σε αυτό το στάδιο δεν θα τελεστούν ποτέ ποδοσφαιρικοί αγώνες. Είναι ένα χαστούκι πολλαπλό το οποίο εισπράττει σήμερα. Γιατί η δήλωση αυτή έχει γίνει δημόσια, έχει γραφτεί και περιλήφθηκε στην ομιλία του των εγγενείων αυτού του Ολυμπιακού σταδίου. Προχωρούμε λοιπόν. Αν το δέχεται εκείνος, εμάς μας περισσεύει. Γιατί πρόκειται για χαστούκι. Έπρεπε να γίνει νόμος, να γραφτεί στον νόμο και ουδείς μπορεί να παραμπεί τον νόμο. Έτσι. Λοιπόν, δεχόμαστε ότι η θέση του ήταν σωστή, ότι εκεί δεν έπρεπε να αρχίσει τα κλωτσοσκούφια, αλλά η κατοχήρωση που έγινε και η θέση που έγινε αυτό το στάδιο είναι νομίζω που το παρέσυναν προς αυτή την κατεύθυνση. Η θέση ήταν τουλάχιστον απαράδεκτη. Δεν το συζητάμε καν. Αυτό το ξέρουμε εμείς οι δυο και το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Απαράδεκτο έργο σε απαράδεκτη θέση. Σωστά μέχρι εδώ. Μάλιστα. Α, συγγνώμη, απαράδεκτο έργο. Σαν έργο, έκανα λάθος, είναι πάρα πολύ καλό. Λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα Ολυμπιακά. Α, κατασκευαστικός. Ναι, κατασκευαστικός, ναι. Ναι, να μην λέμε και λάθη, είναι ένα από τα καλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο, λένε οι ειδικοί. Έτσι έχω ακούσει. Τέλος πάντων, εμείς μιλάμε για τη θέση μόνο και τίποτα άλλο. Απλά πράγματα. Ας έρθουμε τώρα στην πρόταση αυτή. Να τη συζητήσουμε και να κλείσουμε. Να σκεφτούμε λοιπόν ότι αυτό το στάδιο είχε φτιαχτεί στην Ολυμπία. Εσείς λέτε ότι εκεί που είναι το αρχαίο Ολυμπιακό στάδιο και το οποίο δεν είχε κερκίδες, αυτό θα έπρεπε να είχε, ας μην πούμε ανακατασκευαστεί, να είχε ενσωματωθεί. Εσωτερικά μέσα, δηλαδή θα ήταν ένα τεράστιο στάδιο περιπετρικά και μέσα, γιατί είναι μικρό εκείνο το στάδιο, πολύ μικρό. Σε ένα τμήμα του σταδίου κάτω θα έπρεπε να υπάρχει το αρχαίο στάδιο όπου να είναι η Ελλανόδικος Επιτροπή, δηλαδή τιμή Σένεκεν και οι αθλητές ένα τμήμα του σταδίου αυτού να το χρησιμοποιήσουν το αρχαίο για να τρέχουν φερπίν τα 100 μέτρα ή τα 200 μέτρα. Κάτι που μπορούσε να γίνει μέσα σε αυτό το χώρο και στους μοντέλους να γινόταν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Σύμφωνοι. Εσείς λέτε λοιπόν ότι αυτό το στάδιο, το αρχαίο, θα μπορούσε να έχει ενσωματωθεί στο μεγάλο. Πρώτος. Ας ήταν απ' έξω. Ή, αυτό συγγνώμη. Ή εν πάση περιπτώσει, επειδή αυτό είχε και τα αναχώματα, ξέρω εγώ, τα πρανή, ας τα πούμε έτσι, δεξιά και αριστερά, να έμενε έτσι σαν χώρος επίσκεψης των ανθρώπων που θα έρχονται στην αρχαία Ολυμπία. Να υπάρχει δηλαδή απείραχτο. Να φτιαχτεί, όχι να εξυγχρονιστεί, να, πώς να το πούμε. Όχι. Ως έχει είπα να συμπεριληφθεί μέσα. Να είναι μέσα. Να αποτελεί τμήμα του μεγάλου και σταδίου. Και τα πρανή τα χωράει μέσα. Όπως, ναι βέβαια. Έτσι, τα μοντέρνα φάγια. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Τα πρανή τα χωράει μέσα. Ναι, βέβαια.
Τα χωράει. Ακόμα καλύτερη ιδέα. Δηλαδή όπως ήταν με τα Πρανίτου, όπως ακριβώς λειτουργούσε, να είναι στο μέσον του καινούριου Ολυμπιακού Σταδίου. Να υπάρχει εκεί και να λειτουργεί. Όταν θα έρχεται το θέατρο, σωστό, πολύ ωραία. Θα βλέπει το αρχαίο στάδιο. Κατευθεία. Να μπουν και τα αγάλματα που υπήρχαν παλιά, να κάθεται όλο ο δίκο επιτρόπου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ανατριχιάζει τι. Πολύ ωραία. Είναι ωραία ιδέα αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να είχε κατασκευαστεί αυτό το Ολυμπιακό στάδιο που έχουμε σήμερα εκεί. Και εμείς να εκτελούσαμε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, μη μετέχοντας στις άλλες, πώς το πούμε, διοργανώσεις. Όχι, να μην δίνοντας. Μισό λεπτό, λέτε. Συγκεκριμένη πρόταση. Μη δίνοντας την Ολυμπιακή φλόγα. Όχι, μια στιγμή, όχι, δεν είπα αυτό. Πέστε μου. Εγώ είπα να προτείνουμε. Πέρα, σήμερα, αύριο το πρωί, η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδος. Η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ελλάδος. Κάνει γράμματα. Σε όλα τα κράτη της γης. Σε όλα τα κράτη της γης. Κύριε, η Ελλάδα διαθέτει 500.000 στρέμματα σαν διεθνή χώρο. Ελάτε να κάνουμε ξανά τους Ολυμπιακούς Αγώνες πίσω στην Ολυμπία. Να πάρουμε το αντίθετο τώρα. Ναι. Δεν στέλνει κανείς θετική απάντηση. Κανείς. Κανείς. Άμα δεν στέλνει κανείς, δεν γίνεται τίποτα. Να συνεχίσω. Δεν μπορεί να το εκφιάσεις αυτό. Μου επιτρέπετε. Οι πληροφορίες μου, μια φράση ακόμα. Οι πληροφορίες μου και η εμπειρία μου του παρελθόντος είναι ότι όλοι συμφωνούσαν, και μεγάλοι και μικροί, αλλά πρωτίστως στα μικρά κράτη, τα οποία δεν μπορούν ποτέ να κάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή από τα 140 τόσα κράτη που λαμβάνουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα περισσότερα θα λέγανε ναι εκ των πραγμάτων, διότι θα τους εδίδεται η δυνατότητα κάποια στιγμή να τελέσουν και αυτοί οι Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή, αλλά τα χρήματα λιγότερα, τα ρεκόρ πρωτίστως θα ήταν σταθερά και θα ίσχυαν, διότι σήμερα τα ρεκόρ των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ισχύουν, γιατί είναι σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Όταν πηδάς στο Μεξικό που είναι αραιός αέρας, πηδάς μακριά. Όταν πηδάς χαμηλά κοντά στη θάλασσα που είσαι στην Αυστραλία, στη Μολυβουρνή, πουλάς λιγότερο. Τα ρεκόρ τα Ολυμπιακά δεν ισχύουν διότι ακριβώς δεν είναι οι ίδιες τοποθεσίες. Σύμφωνοι. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Ναι. Αυτό λοιπόν το Ολυμπιακό Στάδιο, όπως το φανταστήκατε εσείς και όπως το φαντάστηκαν και άλλοι συμπατριώτες μας, θα μπορούσε να λειτουργήσει, λέτε εσείς, εάν όλοι ή μέρος των άλλων κρατών ήθελε να εισφέρει σε αυτό. Ερώτηση δική μου. Να μην ξεχνάμε τον οικονομικό παράγοντα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα αντικείμενο τρομακτικής εκμετάλλευσης, συναλλαγής και εμπορίου. Και καθώς καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι μεγάλες χώρες οι οποίες διοργανώνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα άφηναν ποτέ τη μαρμελάδα με το βούτυρο και το ψωμί να το φάει κάποιος άλλος. Γιατί μιλάμε και σκληρά για οικονομικό ζήτημα. Και πόσες είναι αυτές? Όχι, θα προχωρήσω. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν εμείς προχωρούσαμε στην κατασκευή του Ολυμπιακού Σταδίου στην Ολυμπία, όπως το είπατε, συμπεριλαμβάνοντας το αρχαίο θέατρο στο κέντρο. Από εκεί και πέρα, πολλά κράτη από τα 140 τόσα πόσα είναι, σίγουρα, δεν ξέρω πόσα, θα δήλωναν συμμετοχή. Οπότε εμείς με αυτά τα κράτη, όσα κι αν ήταν, πάνω από 10 ας πούμε, θα μπορούσαμε να τελέσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σαφώς. Δεν μας απασχολεί τίποτα. Δεν δίνουμε Ολυμπιακή φλόγα σε κανέναν, την κρατάμε εμείς εδώ, δικιά μας είναι, ό,τι θέλουμε την κάνουμε και απαγορεύουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης τη χρήση της λέξης Ολυμπιακή Αγώνες. Σωστό και αυτό. Από εκεί και πέρα να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς βλέπετε τη διοργάνωση από κράτος σε κράτος? Είπατε ότι ο χώρος θα είναι εδώ, θα είναι διεθνής χώρος, θα τον εκχωρήσουμε εμείς στη διεθνή κοινότητα, δηλαδή ουδετέρα, πώς το πούμε, περιοχή. Άγιον Όρος. Άγιον Όρος, μπράβο. Και εδώ οι εγκαταστάσεις αυτές θα χρηματοδοτούνται από τη διεθνή κοινότητα, άλλος Α χρήματα, άλλος Β και εμείς βεβαίως. Ανάλογα με τις δυνατότητες. Ανάλογα με τις δυνατότητες ο καθένας. Και λέτε, κάθε χρόνο και μια φτωχή χώρα θα μπορούσε να διοργανώσει. Να είναι ο διοργανωτής πλέον. Τι εννοείται με αυτό, για πέστε το. Να είναι ο διοργανωτής. Πώς, τι, αυτό πρακτικά. Δηλαδή η Ελλανόδικος Επιτροπή θα έχει την τιμή ότι αυτή οργανώνει, θα κινήσει τη διαδικασία, θα γράψει τα γράμματα κτλ. Ό,τι κάνει μια χώρα που διοργανώνει τις αγώνες. Διότι έχεις το θεωρητικό και το γραπτό μέρος, έτσι, και έχεις και το σκληρό μέρος, τα στάδια της εγκαταστάσεις. Σήμερα στην Ατλάντα δεν είναι μόνο τα στάδια της εγκαταστάσεις, είναι και όλη η διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία κάθε φορά θα την είχε ένα νέο κράτος εκπεριτροπής. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Να προσγειωθούμε λίγο στη γη. Ναι. Αυτά όλα είναι θαυμάσια. Τα λεφτά ποιος θα τα εισέπρατε?
Αυτό όλο το πράγμα ναι. είναι ένας οχετός ναι. δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρω πόσο είναι. Πόσο λεφτά είναι. Αυτά λεφτά ποιος θα τα εισέπρατε. Βάλτε τα κάτω κύριε. Επί της 100 υπάρχουν δύο διαδικασίες. Εγώ κατευθείαν θα πρότεινα την δημοκρατική διαδικασία. Εάν πάνω από 51 κράτη που λαμβάνουν μέρος σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες λέγανε ναι, τότε μόνο. Όχι από τα 140 λέγανε τα 7. Αυτό δεν έχει λογική. Εάν 51 κράτη και άνω λέγανε ναι, τότε είχαμε δημοκρατικά κερδίσει το θέμα. Σωστά μέχρι εδώ. Μάλιστα. Ελάτε κύριε να συμβάλλετε. Ας πούμε λοιπόν ότι τα λεφτά είναι 1000 δραχμές. Μέχρι να τελειώσουν οι εγκαταστάσεις, οι αρχικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Αυτά θέλουν συντήρηση, θέλουν έτσι, θέλουν αλλιώς. Ό,τι εισπράττουν αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε ένα ταμείο. Τι θέλουμε για έξοδα συντηρήσεως έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, αυτά. Τα υπόλοιπα, πόσο επί της 100 συνέβαλε η Γκαμπό στο αρχικό κονδύλι, 7%. Πάρε 7% κύριε Γκαμπό. Πόσο συνέβαλε οι Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής, συνέβαλε με 43%. Πάρε κύριε Αμερική το 43%. Μαθηματικά και δημοκρατία. Απλά πράγματα. Κάτι άλλο. Μάλιστα. Αυτός ο χώρος ο οποίος θα εδίδεται στην διεθνή κοινότητα, ναι. τα 300.000 στρέμματα. Θα περιλάμβανε μέσα, εκτός από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ τόποι εκτέλεση των αγώνων, τέλεση των αγώνων και εγκαταστάσεις φιλοξενίας των αθλητών. Τα πάντα. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Ξενοδοχεία υποδοχής του κοινού. Μάλιστα. Μέσα εκεί και αυτά. Αλλά. Μέσα. Αλλά. Και αυτά στη διεθνή κοινότητα. Ελάτε κύριο Intercontinental, ελάτε κύριο Τάδε, ελάτε όλα τα διεθνή, τα άστια συγκροτήματα, να οι εκτάσεις, να τα πάντα, φτιάχτε τα ξενοδοχεία, κονομάτι. Αυτοί εισπράττουν, εμείς κοιτάμε. Μα κύριε Συγγνώμη, ρωτάω. Όχι, επειδή με απασχόλησε και κάθισα επί πολλούς μήνες. Ήρθε αυτή η εταιρεία ναι. και έφτιαξε. Βρε ντομάτες να πουλάγαμε μόνο εκεί πέρα από τη γύρω περιοχή, τελείωνε. Θα τρελαινόμαστε τα λεφτά. Άλλο λέω. Ναι. Το Intercontinental, με συγχωρείτε, θα έφτιανε ένα κτίριο εκεί η επιχείρηση αυτή. Ναι. Ένα ξενοδοχείο τεραστίων διαστάσεων. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Το οποίο... Θα το πλήρωνε, θα έχετε τις ευθύνες τα πάντα. Και θα εισέπρατε αυτή ναι. η εταιρεία. Εμείς ναι. τίποτα δεν θα εισπράταμε. Κοιτάξτε κύριε Βουτά. Αδύναμη το οικόπεδο. Ακούστε με, αυτό είναι ένα θέμα που εμείς θα μπορούσαμε να πούμε αφού εμείς κύριε σας διαθέσαμε. Λέω μια ιδέα τώρα. Αυτές είναι λεπτομέρειες οι οποίες συζητούνται και βρίσκονται. Αφού εμείς σας διαθέσαμε κύριε διεθνή κοινότητα, σας διαθέσαμε 500.000 στρέμματα, έτσι, να πάρουμε κι εμείς για το κάθε στρέμμα που διαθέσαμε σε αυτή τη διεθνή κοινότητα, ξέρω εγώ, να πούμε 30.000 το στρέμμα. Πάρουμε κι εμείς τα λεφτά μας. Ή να παίρνουμε εμείς, λέμε, επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε, βάλαμε αυτά που βάλαμε, βάλαμε το αρχαίο στάδιο, βάλαμε το μουσείο, βάλαμε το ναό, βάλαμε όλο αυτό το πλούτο, τον ιστορικό, το φυσικό, τον έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, θα παίρνουμε γκανιώτα, 10% από τις πράξεις. Ποιος θα μας έλεγε όχι. Μάλιστα. Αυτό κάπως το ακούω καλό. Να όλα βρίσκονται αυτά, κύριε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Να μην φτιάξουμε εμείς κάτι και εισπράττουν αυτοί και φεύγουν και μας κοροϊδεύουν όπως συνήθως γίνεται. Όχι. Να εισπράττουμε ένα ποσοστό σαν χώρα από όλα τα κέρδη που θα έχουν αυτοί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τον υπόλοιπο χρόνο, τα υπόλοιπα 3 χρόνια, αυτά τα τεράστια ξενοδοχεία σε αυτή την περιοχή τι θα κάνανε. Φουλ. Γεμάτα. Πισίνες, μπάνια, αθλοπαιδιές, οργανώσεις, άλλες, ό,τι θέλετε. Με τη μόνο Ολυμπιακή Αγώνες είναι για αυτό το χώρο μέσα. Ό,τι θες θα κάνεις εκεί πέρα. Κοπηλατικούς αγώνες, ιστιοπλοείες, μπάσκετ, ποδόσφαιρα, βόλεϊ, χόκεϊ, τα πάντα. Χειμερινά, τουριστικά πράγματα. Η Ολυμπία δεν βρίσκει τουριστών κάθε καλοκαίρι. Δεν μπορούσε εκεί πέρα να κάνεις 300 πισίνες και 1000. Ό,τι θες θα μπορούσες να κάνεις. Και μέσα στο διεθνή χώρο και απ' έξω από το διεθνή χώρο. Μάλιστα. Να περάσουμε στις ερωτήσεις πριν κλείσουμε. Ο κύριος Κυριακίδης. Spitfire, ότι αυτά τα αεροπλάνα από τα καλύτερα, όχι τα καλύτερα, και οι Εγγλέζοι δεν έδωσαν ούτε ένα στους Σοβιετικούς. Έδωσαν μόνο Hurricane, θέλει να πει μάλλον. Τώρα Hurricane, Spitfire, τώρα μην μπλέξω. Το καλύτερο καταδιοκτικό αεροπλάνο ήταν Yak. 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 Τι ξέρετε γι' αυτό? Το Ιαπωνέζικο. Το καλύτερο καταδιοκτικό αεροπλάνο ήταν Yak. Yak. Έτσι λέει εδώ. Δεν το καταλαβαίνω. Θα παρακαλούσα. Έδωσαν λέει Hurricane. Hurricane αμερικάνικα. Spitfire, ότι αυτά τα αεροπλάνα από τα καλύτερα, όχι τα καλύτερα, και οι Εγγλέζοι δεν έδωσαν ούτε ένα στους Σοβιετικούς.
Δεν ξέρω τι λέει. Εγώ λέω ότι γράφουν οι Εγγλίζοι ήδη. Τώρα ο κύριος Καστρινός, το εργοστάσιο της Πιρέλη μεταφέρθηκε στην Τουρκία. Συνέχισε να εκτελεί παραγγελίες προς τον ελληνικό στρατό, δηλαδή τα ελληνικά στρατιωτικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαν τουρκικά λάστιχα. Μπράβο. Και τώρα το ΦΥΠΙΑ αυτό των ελληνικών θα πάει στην Τουρκία. Μάλιστα. Κύριος για σας Ιωάννης, ότι αυτά τα κοτόπουλα τα οποία δεν θα πουλήσει αυτός που έκλεισε την επιχείρηση με τα κοτόπουλα, θα τα πουλήσουν κάποιες άλλες εταιρείες και το ΦΥΠΙΑ θα εισπραχθεί. Ναι, είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, εάν τα κοτοπουλάδικα είναι όπως είναι σήμερα, πουλάνε με 5% ζημιά. Όταν λοιπόν αρχίσει σιγά σιγά, το είπαμε αυτό, ότι δεν τα χάσαμε όλα τα κοτόπουλα. Τα χάσαμε ένα μικρό μέρος. Αλλά ήδη αρχίσαμε και χάνουμε. Δηλαδή κάθε μέρα. Εισαγωγές. Ναι, εισαγωγές. Κάθε μέρα, δηλαδή γιατί να καλύπτουμε την ελληνική κατανάλωση, τις ελληνικές ανάγκες και να κάνουμε και εξαγωγές όπως κάνουν οι άλλες χώρες. Χάσαμε την υπερπαραγωγή μας η οποία μπορούσε να πάει στην εξαγωγή. Έτσι, και τώρα έχουμε αρχίσει και εισάγουμε. Δηλαδή είμαστε σε χειροτέρα μέρα από ό,τι είμαστε. Επειδή δεν είναι το θέμα της σαλμονέλας και είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες, δηλαδή παλιά τα κοτόπουλα μπαίνανε σε μπάνια και μολυνόντουσαν, τώρα είναι με αέρα και ούτω καθεξής. Η τεχνολογία προχώρησε και ούτω καθεξής. Το συγκεκριμένο νόημα της όλης υποθέσεως είναι ότι οι φορομπηχτικές διαδικασίες της χώρας και οι τραπεζικές απάτες με τον νόμο 1083 διέλυσαν τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάψει να παράγουν. Αυτό το προϊόν σήμερα το παράγουν ξένοι, το οποίο εισάγεται στην Ελλάδα, και αν ολοκληρωθεί η κοινοτική πρόταση κτλ., αυτό το ΦΥΠΙΑ τώρα θα ταξιδεύει στις χώρες που παρήγουν το προϊόν και όχι σε αυτές που το καταναλύσκουν. Και η ζημιά θα είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Ο κύριος Καλαφάτης λέει ότι από την άλλη επιχείρηση χάνει το κράτος χρήματα, αλλά το σπουδαιότερο είναι η ανεργία που δημιουργείται. Αχώρια την ενεργεία, εντάξει. Άμα το αναλύσουμε σε λεπτομέρειες, εγώ αναλύω μόνο το καθαρό οικονομικό θέμα και τώρα. Ότι οπωσδήποτε είναι ενεργεία, ότι είναι το ΙΚΑ, ότι χίλια δυο. Από εκεί πέρα είναι αλυσίδα ολόκληρη. Κύριος Πιντέρας Ζήσης, ανοίγουμε ένα μαγαζί, υποχρεωτικά έρχεται το κράτος και λέει να ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ. Δεν θέλει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και θέλει να έχει δική του ασφάλεια. Δεύτερον, εμείς οι Έλληνες πρέπει να φύγουμε από την Ελλάδα με αυτά που συμβαίνουν. Για το ΤΕΒΕ λέει ότι κανεί ένα μαγαζί υποχρεώνει να ασφαλιστεί. Υποχρεωτικά. Ο κύριο Στεργίου, οι Ολυμπιακοί αγώνε να γίνονται μόνιμα στην Ελλάδα αλλά χωρί να μετέχουν ξένοι. Ο κύριο Ρηγητήση, πρώτον, με, τα εξαρτήματα, με το εξάρτημα αυτό που παρουσιάστηκε στην αρχή τη εκπομπή, μου δίνει δυνατότητα στα συμβατικά αυτοκίνητα να δέχονται αμόλυβδη βενζίνη. Ποια αλλαγή υπάρχει στι τιμέ ρήπων? Διότι δεν υπάρχει το καυσαέριο που έχει η μολυβδούχος βενζίνη με τον τέτραεθυλιούχο μόλυβδο που είναι πολύ καρκινογόνος. Δηλαδή η εξάρτημιση του αυτοκινήτου με αυτό το εξάρτημα που θα δεχθεί την αμόλυβδη βενζίνη δεν θα έχει τη μολυβδούχο και δεν θα βγάζει σαν καυσαέριο το καύσιμο του τετραεθυλιούχου μολύβδου που είναι καρκινογόνο. Δεύτερον, λόγω του ότι η Ελλάδα αγνοήθηκε για τους Ολυμπιακούς του 1996 από την Coca-Cola, μήπως θα έπρεπε η Ελλάδα να παραιτηθεί από τα αγωνίσματα και να κάνει μια συμβολική Ολυμπιάδα στην Ελλάδα? Ο κύριος Ερμίδης, ή το δυνατόν να μην δώσουμε τη φλόγα? Τι είχαμε να φοβηθούμε? Ο κύριος Χιώρης, παρακαλώ αφιερώστε μια εκπομπή για απορία της ελληνικής γλώσσας. Εξηγήστε γιατί οι λέξεις της εκπομπής δεν έχουν το μονοτονικό. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβα. Ο κύριος Πατεράκης μας δίνει συγχαρητήρια. Ο κύριος Μιλιώτης, η καρδιά θέλει νερό όπου τη φυτέψουμε. Η καρδιά θέλει νερό όπου τη φυτέψουμε. Αναφέρεται στην εκπομπή την προηγούμενη. Ναι, σαφώς θέλει νερό. Που είχατε πει ότι εάν τα δάση μας δεν ήταν δάση από πεύκο που καίγεται λόγω της ρητίνης που έχουνε, που είναι, αναλύσατε εκεί τα χημικά, τη χημική τη σύνθεση. Και είπατε για βελανιδιές, ιτιές και καρυδιές. Νομίζω εκεί αναφέρεται και λέει ότι η καρδιά θέλει νερό. Όταν την πρωτοβάλλεις θέλει νερό. Εγώ είπα για τη χαρουπιά. Η χαρουπιά έχει... Όχι, πειρά. Λέει εδώ για την αλλά καρδιά. Αλλά τι νερό πάει στην Ελλάδα, όσο νερό θέλουν. Ο κύριος Κονταξής, στις Θερμοπύλες οι αρμόδιοι από την εφορία αρχαιοτήτων έχουν ανασκάψει το έδαφος σε αρκετό βάθος, δηλαδή άφησαν τους εργολάβους από τη Λαμία
οι οποίοι με σκαπτικά μηχανήματα πήραν πολύ χώμα από τον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών και άνοιξαν μεγάλο χάσμα εδάφους, ενώ θα έπρεπε να τον προστατεύσουν. Επιπροσθέτως, έδωσαν άδεια να γίνουν δύο καινούργια μνημεία δίπλα από το άγαλμα του Λεωνίδα, το ένα για τους Αυστραλούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το δεύτερο είναι ένα εξάμπλωμα γλυπτικής τέχνης για τους Δωρείς, ένα ανάποδο χωνί με ένα μέτρο, με ένα φτερό, και έσπασαν το δόρατο του Λεωνίδα. Τι σχέση έχουν οι Αυστραλοί με το Θερμοπύλαιο? Καταγγέλθηκε από τον κύριο Κονταξή η εφορία αρχαιοτήτων και δεν έγινε τίποτα στο Γενικό Γραμματείο του Υπουργείου Πολιτισμού και τον προσέβαλαν. Οι αρχαιολογικές εταιρείες είναι διεφθαρμένες. Με το Λεωνίδα, με τις Θερμοπύλες, τι λέει αφού οι Αυστραλοί στις Θερμοπύλες? Ο κύριος Χαϊκάλης, μήπως δεν έγινε το Ολυμπιακό στάδιο στην Ολυμπία για τους ίδιους λόγους που θέλουν το αερόμιο στα Σπάτα, δηλαδή να συνδείξουν την Ελλάδα στην Αττική? Κατερίνα Τσιόλη, αυτό που είπε ο κύριος Σοφιανόπουλος για τις υπογραφές που μάζεψε από όλα τα κράτη, να μαζέψει υπογραφές Ελλήνων νέων προς το σκοπό της τελέσεως των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, δηλαδή στην Ολυμπία. Κύριος Τριανταφύλου, το 1975, όπως κάθε έτος, το Αμερικανικό Ινστιτούτο των Αρχιτεκτώνων των Ηνωμένων Πολιτειών είχε σαν θέμα τις μόνιμες εγκαταστάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα θεωρητικό χώρο που δεν είχε προσδιοριστεί. Αυτό αποδεικνύει ότι ο κύριος Σοφιανόπουλος ήταν πολύ κοντά στο θέμα. Ξαναλέω, το 1975, όπως κάθε έτος, το Αμερικανικό Ινστιτούτο των Αρχιτεκτώνων των ΗΠΑ είχε σαν θέμα μόνιμες εγκαταστάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα θεωρητικό χώρο. Αγαπητέ, δώστε μας πιο πολλά στοιχεία γι' αυτό. Ο κύριος Πατεράκης Γιώργιος, ευχαριστεί για την εκπομπή. Ο κύριος Καρνέζης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, μας έμαθε να ονειρευόμαστε. Το Las Vegas έγινε στην έρημο. Πού θα βρεθούν τα χρήματα να γίνει η Ολυμπιάδα στην Ολυμπία? Αυτοί που μας κυβερνούν είναι καφενόβιοι. Το τελευταίο σχόλιο, κύριε Σοφιανόπουλε, για να κλείσουμε και απόψε αυτό το την πραγματικά πολύ έτσι ενδιαφέρουσα εκπομπή και τα στοιχεία τα οποία φέρατε ήταν πράγματι καταπληκτικά. Εμείς λέμε ότι ήταν σωστές οι παρατηρήσεις των τηλεθεατών, οι περισσότερες, και οι θέσεις δικές σας επίσης, σαν εκπομπή λέμε. Τα λεφτά είπαμε ότι θα τα βάλουν όλοι, θα τα βάλει η διεθνή κοινότητα, όχι μόνο εμείς. Αλλά αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι, το χρήμα δεν είναι το παν στην προκειμένη περίπτωση. Όλα βρίσκονται. Όταν οι ιδέες και τα πράγματα, τα οράματα του κόσμου είναι σωστά, έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και έπειτα, όχι, για δεν είναι πολλά. Λοιπόν, και αυτές τις ερωτήσεις, τακα-τάκα. Και δύο ερωτήσεις ακόμα. Τρεις, ο κύριος Κοντογούρης, ο κύριος Καραμανής δεν έκανε σκόπιμα το Ολυμπιακό χρυό στην Καλογρέζα, αλλά όπως όλοι οι αντιγραφείς μεγάλων ιδεών είναι μικρόνοες, έτσι και αυτός τη μεγάλη αυτή ιδέα την συνέλαβε απλά σαν ελληνική εκδήλωση, διότι αν το μεγάλος έπρεπε να καλέσει τον Σωτήριο Σοφιανόπουλο, τον εμπνευστή της ιδέας για την υλοποίησή της. Δεύτερη πρόταση. Όλοι οι Έλληνες να δίνουν κάθε μήνα από χιλιάδες δραχμές, από μισθούς, συντάξεις κλπ. Για την υλοποίηση του Ολυμπιακού χωριού στην Ολυμπία. Αυτό μπορεί να γίνει με δημοψήφισμα, έτσι δεν θα χρειαστεί ξένη χρηματοδότηση. Άρα, μου επιτρέπετε, κύριε Κούρτα, εμείς το έχουμε και στην παγκόσμια κίνηση συνενώσεως του ελληνισμού, που κάνουμε μια παράλληλη κίνηση με την άλλη. Έχουμε σαν θέματα αν θέλετε, καμιά άλλη φορά να το κάνουμε αυτό σαν εκπομπή, την ίδρυση της παγκοσμίου τραπέζης του ελληνισμού, και να εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες, την ίδρυση της παγκοσμίου ασφαλιστικής του ελληνισμού. Τον εμπορικό στόλο μόνο που είναι 120 εκατομμύρια τόνοι, με 8 δολάρια που είναι κατέτος κατελάχιστον το ασφάλιστον, μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο δολάρια, πληρώνουμε ασφάλιστα. Την επαναφορά των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία, ένα τεράστιο οικοδόμημα στο μέσο της Ελλάδος και την πίστα των αυτοκινήτων. Αυτό το έχουμε σε μια παράλληλη κίνηση και θα παρακαλούσα. Ελάτε, κύριοι που ακούτε, ελάτε να τα μεγαλώσουμε λίγο. Ο κύριος Αθανασόπουλος, εάν η ζημιά που έχουμε από τις εισαγωγές αξίζει ως η μείωση του πληθωρισμού? Αυτό είναι σχετικό πράγμα, γιατί ο πληθωρισμός... Ο κύριος Σιόλας, πριν από το 1896, Ολυμπιακοί Αγώνες από το, τους πριν, από το 1896 Ολυμπιακούς Αγώνες, από το 1869 τους χρηματοδότησε ο Ζάπας και έγιναν στην πλατεία Λουδοβίων στην Αθήνα. Δεν βγάζω τι λέει. Το σχέδιο του Δοξιάδη για το αεροδρόμιο στη Μακρόνησο προέβλεπε με τον εκβραχισμό του νησιού να γίνει ο διάδρομος που θα συνέδεε το Λαύριο με τη Μακρόνησο και συγχρόνως δύο λιμάνια. Άσχετο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι αυτό που λέει.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ένας ανώνυμος, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ελληνική υπόθεση. Εγώ θα πρότεινα να γίνονται μεταξύ των ελληνικών πόλεων και επιπλέον μέσω του καναλιού σας να γινόταν έκκληση στους Έλληνες πλούσιους και φτωχούς να αναλάβουν το οικονομικό θέμα. Άλλος ανώνυμος, για τους 600 που είπαμε, που έχουν χρήματα στην Ελβετία και είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι, όταν πεθάνουν, η κηδεία τους να γίνει δημοσία δαπάνη. Για να ξέρουμε πόσο ακόμα θα τους πληρώνουμε. Ο κύριος Χιούς, το ΙΑΚ είναι, το ΙΑΚ είναι το ρώσικο καταδιοκτικό Γιάκοβλεφ. Ναι, Γιάκοβλεφ. Α, ξαναγυρίζει πάλι. Yeah. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, κυρίες και κύριοι, όπου αποδείχθηκαν μερικά πολύ σημαντικά πράγματα, δηλαδή αποδείχθηκε μια αλληλογραφία του κυρίου Σωτήρη Σοφιανόπουλου με τους αρμόδιους της εποχής εκείνης από το 1971 και μετά, αναφορές και επιστολές τις οποίες ακούσατε, τις περισσότερες τις ανέγνωσε ο κύριος Σοφιανόπουλος. Όλη η ιστορία της κατασκευής του Ολυμπιακού Σταδίου στην Καλογρέζα, στον πιο ακατάλληλο χώρο, ένα πολύ θαυμάσιο έργο, αλλά στον πιο ακατάλληλο χώρο, η δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή στα εγγένεια ότι αυτό το στάδιο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ για ποδοσφαιρικούς αγώνες, το οποίο επίσης σημειώνουμε. Και τέλος, η πάρα πολύ απλή αναφορά του κύριου Σωτήρη Σοφιανόπουλου στο αρχαίο ρητό, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, ότι η κατασκευή αυτού του Ολυμπιακού Σταδίου στην Ολυμπία σήμερα, ένα Ολυμπιακό Στάδιο που θα περιλάμβανε μέσα του, στην καρδιά του, στο κέντρο του, όλο το αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας, γιατί όπως είπε ο κ. Σοφιανόπουλος, οι διαστάσεις είναι τέτοιες που άνετα θα το χωρούσε, να είναι ένα αξιοθέατο για τους θεατές των αγώνων, και σιγά σιγά η έκκληση προς την διεθνή κοινότητα, δηλαδή προς περισσότερες χώρες, κατά τρόπο απόλυτα δημοκρατικό, και πιστεύει, και ίσως αυτό να είναι σωστό, να είναι, δηλαδή δυνατό μάλλον, να μπορεί να γίνει, το 51% των χωρών του πλανήτη να συμφωνούσαν για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία. Από εκεί πέρα τα πράγματα ήταν απλά. Ακούσατε για την εκχώρηση των 300.000 στρεμμάτων στη διεθνή κοινότητα και για τη συνεκμετάλλευση από πλευράς ξένων και Ελλήνων των τέλος πάντων εγκαταστάσεων αυτού του μεγάλου Ολυμπιακού, μόνιμου Ολυμπιακού χωριού. Δυστυχώς, κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή, και αν όχι κάθε μέρα, κάθε συχνά, διαπιστώνουμε με πίκρα πόσα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει, και πολλοί θα πούν, μα έτσι τόσο απλά είναι που τα λέτε κάθε βράδυ στην εκπομπή αυτή. Εμείς ούτε απλά τα λέμε, ούτε θέλουμε να τα βλέπουμε απλά. Κουβεντιάζουμε, φέρνουμε στοιχεία, εσείς ακούτε και εσείς που σας υπηρετεί αυτή η εκπομπή και ο επεφαινόμενος, κρίνετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο για τη συμμετοχή του και σε αυτή την εκπομπή και ομολογώ ότι απόψε στενοχωρήθηκα και εγώ πολύ, όπως όλοι οι τηλεθεατές, για όσα ακούστηκαν σε αυτές τις δύο ώρες. Το τελευταίο σχόλιο λοιπόν το κάνετε και κλείνουμε. Ότι δεν πρέπει να πάψει η προσπάθεια και ότι πρέπει να εντείνουμε τη πίεση και να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία, τουλάχιστον η Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να κάνει ένα γράμμα, αδελφέ. Τόσο δύσκολο είναι. Να κάνουν ένα γράμμα προς τις Ολυμπιακές Επιτροπές όλων των άλλων κρατών, 140 τόσα κράτη, 150 κράτη είναι. Δεν μπορεί να στείλουμε 150 γράμματα. Να το προτείνουμε. Να δούμε τι θα μας απαντήσουν. Τι έχουμε να χάσουμε. 150 γράμματα. Πόσο κοστίζει το γραμματόσημα. Και μπορεί να μας πούνε όλοι, κύριοι, πήγαινε, κουρεύεστε. Εντάξει, μας είπαν όλοι ναι. Μπορεί να πούνε όλοι, τι ωραία ιδέα να συμβάλλουμε όλοι. Μπορεί να πούνε έτσι, μπορεί να πούνε αλλιώς. Αλλά αν δεν ξεκινήσουμε, δεν γίνεται τίποτα. Και αν το 51% συμφωνήσει, αν το 51% συμφωνήσει, τότε με ποιο επιχείρημα κάποιος άλλος, ο οποίος ήταν στο 49 των υπολείπων κρατών, θα λέει όχι. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.